Της Κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Ο κύριος Γιάννη Λαλίδης απέναντι μου στηρίζει στον ήχο. Εορτάζουν Θανάση Καζαμπάκα στο production. Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Ραπτόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού για οριστική διαγραφή καλείται απλά 18133, με την πολυετήπειρα που έχουν δώσει την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή, εσείς έχετε μπροστά στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τηλεφωνείτε στο 18133 και σε ένα λεπτό γίνεται η οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου. Συμπληρώνεις δε για τα ανταλλακτικά την ειδική φόρμα την οποία θα βρεις στο www.listopartor.gr.
για το δελεκό το οποίο σε ενδιαφέρει ή στολίνουν και το παίρνεις επί τόπου από το δικό τους χώρο. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολη 95.5 στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και μην ξεχνάτε ότι χορηγός μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με την απίστευτη προσφορά για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, καθώς έχουν απομείνει 6 Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, τα οποία μπορείτε να τα κάνετε δικά σας με 17.050 ευρώ. Καλά ακούσατε, αυτή είναι η τιμή, με 17.050 ευρώ κάνετε το Skoda Octavia δικό σας με κινητήρα φυσικού αερίου και έτσι παίρνετε μια βαθιά ανάσα στο οι φίλοι οδηγοί ταξί όσον αφορά το καύσιμο, καθώς είναι γνωστό ότι με 12 ευρώ, 12,5 γεμίζει το ρεζερβουάρ. Λοιπόν, Κωστάκι μου, το έβαλε ο Ηρακλής στο γκολ. Πήρε την νίκη χθες στην Αριδαία. Σου είπα, θα μπει, εσύ έλεγες δεν θα μπει. Μπράβο, έκανες τον γύρο του θριάμβου. Ναι, σαν τρελός πανηγύριζα. Γύρω-γύρω από το λευκό πύργο. Εντάξει, άμα πανηγύρισες, μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, του Άρης Παλαιοχώριου συνεχίζει ακάθεκτος. Οπότε αυτό είναι θέμα για τον Ηρακλή. Μεγάλο θέμα. Δεν είναι. Τεράστιο θέμα. Τώρα που ακούνε στο ραδιόφωνο. Ναι. Καμιά 500.000 άνθρωποι έχουν γυρίσει στη Βελόνα και ξέρω εγώ πάνε να ακούσουν ζουρέδιο. Έτσι μπράβο, νομίζω. Καλά κάνω. Μπράβο, μπράβο Γρηγόρη, μπράβο. Καθένας ναι, Γρηγόρη. Ό,τι γουστάρει. Ναι, Γρηγόρη. Το θέμα του Μολέδο χάλασε. Μπράβο, Γρηγόρη μου. Μπράβο γιατί. Γιατί χάλασε. Και τι έγινε που χάλασε. Θα εξαρτηθεί το θέμα του στόπερ αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα ή όχι. Όχι. Είχε μια ιστορική ευκαιρία ο ΠΑΟΚ. Ευκαιρία. Ναι. Ναι. Να πάρει έναν καλό ποδοσφαιριστή από ομάδα του ΠΟΚ. Ναι. Και να κάνει επιτέλους αυτό το οποίο κάνουν οι ομάδες του ΠΟΚ στις δικές μας. Τι λέει ρε φίλε, τέτοιο πράγμα. Ναι. Μπράβο Γρηγόρη. Και τελικά δεν το έκανε. Χάθηκε ευκαιρία. Μα, χάθηκε ευκαιρία. Εντάξει, μπορεί να γίνει στο μέλλον. Ναι. Μπράβο το Μολέντο. Ναι. Πανέξυπνος. Ναι. Ευφιέστατος. Χρησιμοποίησε τον βλάκα τον ΠΑΟΚ για να πάρει περισσότερα λεφτά από την International. Πανέξυπνος. Ναι, πανέξυπνος. Και αυτός και η αδερφή του που είναι μάνατζερ του. Συγχαρητήρια. Αυτό στον καπιταλισμό λέγεται ευφιέστατη κίνηση. Κλείνει η παρένθεση. Σ' ακούω τώρα. Εγώ λέω ότι είναι επικοινωνιακή αποτυχία. Δεν για ξέρω τι είναι. Εγώ λέω μάγκα για τον Μίχελ. Γιατί για τον Μίχελ, γιατί. Γιατί ανέλαβε να κάνει κάτι και δεν τα καταφέρει. Εντάξει, αφού άλλο ήρθε μαγιά, μαγιά του. Στον καπιταλισμό αυτά συμβαίνουν. Γι' αυτό είπα, πάρε πρώτα την υπογραφή του παίκτη. Ναι. Και εσύ δεν το άκουγες. Εντάξει, εσύ θα την έπαιρνε δηλαδή. Δεν ξέρω. Το Μίχελ κριτική. Από τη στιγμή που απέτυχε, δεν θα το κάνω, ρε φίλε. Και τι απέτυχε. Ο Λεβέκ πού είναι, ξέρεις. Πού είναι ο Λεβέκ. Δεν μας είχε πει ότι ο Λεβέκ θα ναι. φύγει το Γενάρη. Ναι. Πούντος. Για να φύγει. Ξέρει ακόμα στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, ας τον πληρώσουν να φύγει. Εξάλλου τα λεφτά τα σκορπάνε. Λέει ο Λεβέκ, πληρώστε με για να φύγω. Και καλά κάνει. Συγγνώμη, εσύ άμα ήσουν ο Λεβέκ, τι θα έκανε. Είσαι σε ένα ραδιόφωνο. Παράδειγμα. Εγώ είμαι μάνατζερ του Λεβέκ. Περίδειγμα. Παράδειγμα. Παράδειγμα. Είσαι εσύ στο Μετρόπολη. Και κάθομαι στο συμβόλαιό μου. Ναι. Αξέρεις ότι άμα σε διώξουνε, δεν σε παίρνει ούτε το ράδιο ασβέστη. Ναι. Και σε χρωστάει, ας πούμε, και τα λοιπά. Και δεν σε δίνει τα λεφτά και σε αναγκάζει να φύγει. Λες πληρώσε με να φύγω. Ναι. Καλά κάνει και ο Λεβέκ. Φυσικά καλά κάνει και ο Λεβέκ. Τι, πρέπει να βρίσουμε το Λεβέκ. Καλά κάνει. Το Λεβέκ. Αφού το βρήκανε. Αφού τον πήρανε κουτσό και τον πληρώσανε, να τον πληρώσουν. Ποιος καλά τον κάνει ποιος ο Τάτο. Και ζητάει. Ποιο τον έφερε. Το Λεβέκ. Ξέρω εγώ ποιο τον έφερε. Πού να ξέρω ποιο τον έφερε. Ο τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ. Εντάξει, α το διώξουμε τον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ. Δεν είπα να το Γιώργο Γεωργιάδη, α πούμε. Τα λάθη να μην τα αναφέρουμε. Δεν πρέπει να τα επισημαίνουμε. Τι λάθη. Όταν γίνονται λάθη, δεν πρέπει να τα επισημαίνουμε. Τι είναι το λάθο. Εσύ το μυροφορείο τον έσκησε. Ναι, για ποιο πράγμα τον έσκησε. Για τον Πασά. Τον έσκησε. Ό,τι τι. Και ποιο Πασά και δεν είναι εξτρέμο Πασά. Εσύ πε ότι είναι εξτρέμο Πασά. Εγώ δεν είπα ότι είναι. Ναι. Και καλά έκανε. Είναι δεκάρι. Και εγώ ένα παίκτη ο οποίο δεν παίζει ποτέ. Δεν πρέπει να πω τίποτα. Μπράβο στο Λεβέκ. Συγχαρητήρια. Ρε φίλε, πάτς, εσύ τον άλλον τον έσκησες. Ναι. Και καλά έκανες. Ναι. Εγώ αυτόν ο οποίος δεν παίζει ποτέ. Ναι. Όχι παίζει σε λάθος θέση. Mm-hmm. Δεν παίζει ποτέ. Ναι. Δεν θα πω τίποτα. Πες, ορίστε. Είπα. Μπράβο Γρηγόρη. Αποτυχία. Μπράβο, και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Εντάξει Γρηγόρη. Πολύ ωραία. Έπαιζε ο άλλος ο απίθανος αστέρα. Ένα 700 είχε έρθει από την Κροατία. Ποιος? Το ξέχασα κιόλα. Ο Λέοβατς. Ναι.
Ασύλληπτα πράγματα. Γιατί ρε Γρηγόρη, άμα το λογιστήριο του ΠΑΟΚ το βολεύει να κάνει έξοδα, εσένα ρε Γρηγόρη. Βρε καλά κάνουνε. Συγγνώμη ρε Γρηγόρη, εσένα τι σε νοιάζει ρε Γρηγόρη. Άμα ο άλλος θέλει να παρουσιάζει έξοδα ρε Γρηγόρη, εσένα τι σε εκπέφτει λόγος ρε Γρηγόρη. Ε, σε νοιάζει. Κοίταξε, βλέποντας αυτά που βλέπω, έχω και το δικαίωμα να εκφέρω την άποψη. Αυτό που κατάλαβα εγώ, Γρηγόρη, είναι ότι ο ΠΑΟΚ βολεύεται να κάνει έξοδα. Από τη στιγμή που δεν προσβάλλω. Ναι, ούτε εγώ προσβάλλω. Μπράβο. Εσένα τι σε νοιάζει άμα ο άλλος θέλει να πετάξει τα λεφτά του. Δικά σου είναι τα λεφτά. Μην ξεχάσετε να διαβάσετε την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για το συλλαλητήριο όπως είχατε διαβάσει και τον άλλον συλλόγο. Θα τη διαβάσω σε λίγο. Ποια, τι. Θα έβγαλε ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ. Το ξέρω. Περίμενε, κάτσε. Λοιπόν, ένα-ένα. Κάποιοι έχουν και τραγούδι ύμνο για την ομάδα του Θεσσαλονίκη που στο ξεκίνημα αναφέρει τη Μακεδονία και τον Μέγα Αλέξανδρο. Ναι. Και καλά κάνουν, όπως και ραδιοφωνική παραγωγή που το βάζουν αυτές τις μέρες συνέχεια. Ναι. Μπράβο τους. Κυρίως λόγω υπερότητα. Αλλά δεν θα έπρεπε και η ΠΑΕΡΑ Κλής να βγάλει μια ανακοίνωση ως Μακεδονική ομάδα. Λέει ο Αλέξανδρος ο Μακεδόνας. Φυσικά και θα έπρεπε. Όχι, δεν θα έπρεπε. Γιατί. Λοιπόν... Όχι, λάθος. Το Ηρακλή κάνουν κουμάντο οι οργανωμένοι. Αφού σου κάνουν οι οργανωμένοι, οι οποίοι είναι ας πούμε στο αριστερό κομμάτι τη κοινωνία. Περίμενε ρε κόκκινα από αυτά που θέλω. Επειδή κάνουν κουμάντο οι οργανωμένοι που είναι στο αριστερό κομμάτι της κοινωνίας, το αριστερό κομμάτι της κοινωνίας δεν γουστάρει συλλαλητήρια. Αν κάνει ο Ηρακλής συλλαλητήριο και πει πάτε στο συλλαλητήριο, θα είναι κόντρα. Όπως κόντρα είναι και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βγάζει τις εκκλησίες στην ανακοίνωση. Αν θες να τη διαβάσουμε. Η εκκλησία και ο ΠΑΟΚ και ο Τσίπρας, όχι ο Τσίπρας είναι πιο άντρας. Λέω ο Τσίπρας δεν γουστάρω, πώς το λένε. Ο ΠΑΟΚ και η εκκλησία είναι. Ναι, είμαστε υπέρ του συλλαλητηρίου, αλλά μην πάει ο κόσμος. Να διαβάσω. Παρακαλώ, ναι. Λοιπόν, ένας σε αποκαλεί πολύ άντρα, μπράβο. Εμένα. Ο Στέλιος, ο Ψαράς. Ναι. Ψαράς είναι, γι' αυτό με αποκαλεί. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε, θεράπησε σωστός και δεν φοβάσαι τίποτα. Όσοι δεν φοβούνται πάνε μπροστά. Μην είμαστε πλέον κότες και άντρα να ανοίξουμε τα μάτια μας την Κυριακή όλο στο Λευκό Πύργο. Ναι. Θα πας κόκκινο στο Λευκό Πύργο. Εννοείται. Ναι. Καλύτερα από το Ουάσιγκτον. Θέλω να βγάλεις και από το γραφείο μας, να σε δούμε. Μπροστά στο Λευκό Πύργο. Αλλιώς δεν θα πιστέψουμε, εγώ θα κατέβω. Άκου που χέσα Γρηγόρη, λέει δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι με το συλλαλητήριο. Μα κάνει έδωσε εντολή στον ψεύτο αριστερό για το όνομα Μακεδονία και εγώ συμφωνώ πρέπει να λέγεται Μακεδονία. Δεν με ενδιαφέρει τι λες, ρε φίλε, έχω την άποψή μου. Ναι, το όνομα το χάσαμε. Αυτό θέλει να πει. Ότι ο Νίμιτς έδωσε πέντε ονόματα και στα πέντε ονόματα καλά. Είναι το όνομα Μακεδονία. Όχι καλά, καλάθια. Τώρα η Ανάστο άδωσε. Ο Μάτος ποιος τον έφερε, πόσο αποτυχίες και πόσες επιτυχίες έχει ο Μίχελ. Ναι. Καλά, εσύ βλέπει. Ναι. Και κρίνεις. Παρακάτω, Γρηγόρη, βουλιάξε. Διαβάζω την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Πάμε, διάβασε την ανακοίνωση. Βουλιάξε. Ο ΠΑΟΚ ως το μεγαλύτερο αθλητικό αλλά κοινωνικό κίνημα της Βόρειας Ελλάδας και της Μακεδονίας, γεννημένος από ανθρώπους που υπέφεραν και ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους, δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος από τις εξελίξεις. Η Μακεδονία είναι ο τόπος μας, το σπίτι μας, η ιστορία μας. Είναι ιστορικά μία και ελληνική. Δεν είναι δική μας δουλειά να παράγουμε πολιτική, ωστόσο απαιτούμε την αλήθεια και η ιστορία να διαφυλαχθούν με κάθε κόστος. Αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα για την επίλυση ενός εθνικού θέματος, όχι όμως εις βάρος εθνικής συνείδησης των πολιτών της Μακεδονίας. Οποιαδήποτε λύση που δεν θα προκαλεί την κοινωνία και που θα συντελεί στην ισχυροποίηση τόσο της Βόρειας Ελλάδας όσο και ολόκληρης της χώρας είναι ευπρόσδεκτη χωρίς παραχάραξη της πραγματικότητας. Ξαναδιάβαστο αυτό. Χωρίς παραχάραξη. Όχι από το πιο μπροστά. Οποιαδήποτε. Οποιαδήποτε λύση που δεν θα προκαλεί την κοινωνία. Τι θα πάει, το συλλαλητήριο προκαλεί την κοινωνία. Όχι. Αυτό είναι αόριστο που λέει εδώ. Και που Στάσου. Θα συντελεί στην ισχυροποίηση τόσο δεν δίνει, δεν δίνει λύση. Δεν να δίνει. Τελειώσω. Ναι, ναι. Όσο και την ολόκληρη χώρα είναι ευπρόσδεκτη, χωρίς παρακάλυψη πραγματικότητα και ιστορία. Εν όψη του συλλαλητηρίου τη Κυριακή 21 πρώτου, σύσσωμη οικογένεια του ΠΑΟΚ ενώνει τη φωνή τη με του εκατομμύρια που έχουν την ίδια άποψη. Αυτό είναι ωραίο. Όταν λέει ενώνει τη φωνή τη. Ότι λέει ενώνει τη φωνή τη. Πώς. Που σημαίνει είμαστε υπέρ του συλλαλητηρίου. Αυτή είναι η μετάφραση. Άρα καλεί τον κόσμο να πάει στο συλλαλητήριο. Δεν τον καλεί, επειδή έχει και τον Τζίπρα απ' την άλλη, το λέει με έξυπνο. Αυτό που έγραψε την ανακοίνωση είναι πολύ έξυπνο. Λες κανένα χαζό να βάζει να την καταγράψει. Και τι, τόση χαζή που είναι εκεί πέρα, γιατί να μην και αυτό χαζό. Αυτό είναι έξυπνο. Αυτό πανέξυπνο. Αυτό που έγραψε την ανακοίνωση είναι πανέξυπνο. Δεν ξέρω ποιο είναι ο Κυριάκο Κυριάκο, οι άλλοι ποιοι είναι, δεν ξέρω. Μπράβο του πάντω, πανέξυπνο. Η λέξη δηλαδή που χρησιμοποιεί. Ναι, μεν αλλά. Όχι. Του προτρέπει να κατέβουν στο συλλαλητήριο με κομψό τρόπο χωρίς ο Τσίπρας και η αριστερή κυβέρνηση να στραβώσουν. Γιατί είναι αυτός ο κάργα επικοινωνιακός που έχει γράψει αυτή την ανακοίνωση. Του δίνω συγχαρητήρια και δεν ξέρω ποιος είναι. Πάμε παρακάτω. Πάνε έξυπνο. Άρα είσαι καλυμμένος από τον ΠΑΟΚ. Ναι, είμαι καλυμμένος. Τι θες να προκαλέσουμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό σου είπα. Αυτό με λες. Αν είμαι καλυμμένος, είμαι. Και είμαι καλυμμένος και δίνω και τα συγχαρητήρια γιατί είναι εφιέστατος ο τρόπος που γράφεται η ανακοίνωση. Τι να λέμε, ψέματα να λέμε. Εφιέστατος. Τους λέει πάντε
χωρίς να προκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μεγάλη μαγκιά. Το είναι επιστήμη. Που εσύ δεν μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν πιάνει το μυαλό σου μέχρι. Όχι, ρε χαζός. Μάγκας, ο Μελισανίδης στο δίλημα του Βράνιας. Ναι. Ή θα σοβαρευτείς και θα παίξεις. Ή μέχρι το 2019 δεν ακουμπήσεις μπάλα. Πολύ καλά. Διάλεξε και πάρε. Ωραίος. Ωραίος. Είναι μαγκιά. Είναι μαγκιά. Μάγκας ο Μελισανίδης, αυτό το κομμάτι. Ναι. Σωστό. Είναι ικανός να το κάνει. Ναι, το ξέρω. Ναι. Άρχοντα, ξέρεις πολύ παραπάντα, σεβαστή άποψή σου. Υποσημείωσε ο Πάκου μπορεί να το χάσει το πρωτάθλημα που παίζει μόνος του. Ο Πάοκ είναι ικανός να το χάσει που παίζει μόνος του. Ναι, είναι ικανός. Αλλά εγώ νομίζω στο τέλος θα το πάρει. Εκεί στην ΠΑΕ Άρης τι έγινε τελικά. Και είναι καλό, και είναι καλό, συγγνώμη. Και είναι πολύ καλό που δεν ξέρω αν γράφτηκε τι έγινε. Κάλεσε σε γεύμα ο προπονητής του Πάοκ τον Μπρίγιοβιτς στο σπίτι του. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία. Το είχε κάνει ο Λόραντ στον Κουερίνο. Είχαν μαλώσει. Με τον Έτο. Ναι, είχαν μαλώσει. Και τον φωνάζει ο Λόραντ στο πανόραμα τον Κουερίνο και του κάνει το τραπέζι ο Λόραντ. Έριξε τη μούρη του ο Λόραντ, γιατί είδε ο Λόραντ ότι έκανε λάθος και εκείνη η μαγιά. Τον κάλεσε στο σπίτι του. Αυτό, άμα ρωτήσετε τον Κουερίνο, θα σας το πει. Το έχει πει σε μένα. Και τα βρήκανε και έπαιξε μεγάλη μπάλα ο Κουερίνο. Γιατί τον κάλεσε, το είπε, έκανα λάθος μαζί σου κτλ. Όπως πολλοί προπονητές, μου έλεγε ο Λάκης ο Σημεοφορίδης. Ότι όταν πήγε από την Καστοριά στον Παναθηναϊκό, ο Πετρόπουλος τον είχε εκτός 18ος. Μετά από τρεις μήνες τον κάλεσε στο σπίτι του και ο Λάκης και λέει: έκανα λάθος μαζί σου, σου ζητάω συγγνώμη, θα βάζεις τη φανέλα βασικού, θέλω να είσαι καλύτερος παίκτης. Και έκανε μεγάλη καριέρα στον Παναθηναϊκό, ο Λάκης ο Σημεοφορίδης. Πόσο χθες, παίζει τον άλλο, χθες. Ναι, χθες παίρνει από το χέρι ο Λουτσέσκου τον Μπρίγιοβιτς και του λέει: θα σου κάνω το τραπέζι στο σπίτι μου, έλα και να μιλήσουμε. Μπράβο. Και πιστεύω θα τα βρούνε. Αυτό είναι προς όφελος της ομάδος. Εμείς λέμε και το καλό που συνέβη εχθές και το στραβό ότι πήγα τον πλακώσει την προηγούμενη φορά. Ωραία ότι πιαστήκαν και στα χέρια. Οπότε ούτε παοξίδες είμαστε που λέμε το καλό, ούτε αντιπαοξίδες είμαστε που είπαμε ότι ήταν έτοιμοι να πλακωθούν στις μπουνιές. Τι να πλακωθούν, δηλαδή θα πλάκουν ο Πρίγιοβιτς τον Λουτσέσκου. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε, πάμε. Εκεί στην Παέρα τι έγινε, τελείωσε η Μελάνη με το Ζουράρι και δεν έχετε άλλη για να βγάλετε ανακοίνωση για του Λαλίδου για τη Μακεδονία μας. Πολύ ωραίο. Έμα και τον Ομάχη. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εσύ που το ρωτάς, τι ναι. Ομάδα είσαι. Ηρακλής Άρης βγάλε ανακοίνωση με ποιο όνομα συμφωνείτε για το Ιωνικό κράτος, Ράπ και Γρηγόρη, ευχαριστώ. Με ποιο όνομα συμφωνούμε? Με, για την γείτονα. Βαρντάσκα. Βαρντάσκα λες εσύ. Βαρδάκης. Βαρδάκης. Βαρδάρης. Όχι. Βαρδάρης. Ο Βαρδάκας ο Λοχαγός. Τι μας λέτε, τι Βαρδάκας. Βαρδάρης. Τι Βαρδάρης. Βαρδάρης. Βαρδάρης να λέγεται. Βαρδάρης, ναι. Ναι. Εσύ τι όνομα λες να έχει. Ό,τι όνομα και να έχει, θα έχει το όνομα Μακεδονία. Να αυτό. Μην έχει τίποτα όνομα. Άσε αυτό, όχι, ουτοπικά πράγματα δεν λες. Πέντε ονομασίες έχει δώσει αυτός ο κύριος, πώς το λένε, του ΟΗΕ, ο Νίμιτς, πώς το λένε, και στα πέντε είναι το όνομα Μακεδονία. Τώρα αν η Ανάστο από το χωριό που έβγαλε και σαλιάριζε ο Μπούζος με την κυρία Ανάστο, το αλλάξει Ανάστο, μακάρι. Ανάστο! Ραπ, τι έχεις ναι. Να πεις τώρα που έβγαλε ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ, γιατί τόσο καιρό μας τα είχες κάνει νταούλια. Δίνω συγχαρητήρια στην πανέξυπνη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την οποία αυτός που την έβγαλε είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Δηλαδή ουσιαστικά καλεί τον κόσμο στο συλλαλητήριο με έξυπνο τρόπο, χωρίς να θίγεται και η σχέση του Τσίπρα με τον Σαββίδη. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Σου λέω μπράβο στον ΠΑΟΚ. Το έκανε την Παρασκευή, αργά βέβαια, το έκανε, μπράβο του. Παρακάτω. Τι έχετε να πείτε? Οφείλει ο ΠΑΟΚ, σαν μια ομάδα, μια πόλη, να τοποθετηθεί σε ένα κοινωνικό ζήτημα τόσο σοβαρό. Και οφείλει ο ΠΑΟΚ λόγω του ιδιοκτήτη του, ο οποίος ανακατεύεται με την πολιτική, ανακατεύεται με τους λαούς, ανακατεύεται με τους ποντίους, ανακατεύεται. Οφείλει και ο ίδιος σαν Σαββίδης Ιβάν να βγάλει ανακοίνωση προσωπική, εκτός από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που παίρνει τα εύσημα. Εγώ θα περιμένω, να γίνει ηγέτης, δηλαδή. Εγώ θα περιμένω και από τον κύριο Σαββίδη τον Ιβάν ο ίδιος να γράψει σαν Σαββίδη, σαν προσωπικότητα. Γιατί εμείς έχουμε απέτηση από τον Σαββίδη, από τον Καρυπίδη και τον Καγιόλη. Δεν έχουμε καμιά απέτηση. Μία ομάδα, μία πόλη. Ο ηγέτης οφείλει σε προσωπικό επίπεδο, ως ηγέτης, ως άνθρωπος, ως άτομο, πέρα από την εταιρεία του, πάψε, να βγάλει και ο ίδιος μία ανακοίνωση. Παρακαλώ. Ραπ, μην αφήσει το Φωτιάδη να κατέβει στην Ανίτα. Θα τον κρατήσει η Ανίτα, ναι, Αθήνα, ναι, θα τον κάνει μόνιμο στο πάνελ, ναι, και θα τον χρυσώνει για να κάνει μια εμφάνιση ξανά στη Μαρμίτα και θα σε αποκαλεί μετά συνάδελφο. Φήμες λένε ότι η Ανίτα του ετοιμάζει το παλιό καμαρίνι του Κάρτμαν. Ραπ, είδε το Εσπανιόλ Μπάρσα, απέτυχε το 4-5-1 του Βαλβέρδε χτες. Ναι, το παίξαν πολύ άσο έξυπνοι στο προποτζίδικο του Βρουτόταυρου που ήμουν εχθές.
Αρκετοί 3-4 ήταν, λέει, να παίξουμε άσο. Ρισκάρανε, δεκάρικο έβαλε. Έχασε το πέναλτι, ρε. Δεν ξέρω, ρε, κόκκινε τι έχασε. Κι άλλα πέναλτι έχει χάσει. Άσο. Είπα εγώ δεν έχασε άλλα. Πώς έδινε ο άσο. 6,5. 6,5. 6,5. 6,5 ή 6,5. 6,5 ή 6,5. Κοίταξε, είδα το σταματήσω. Δεν ξέρω. Πώς έδινε. Για λες 6,5 ρωτάς. Ή 6,5. Άλλο λες 6,5 ή 6,5. 6,5 ή 6,5. Δεν το είπες έτσι, έχει διαφορά. Εσύ το είπες 6,5. Με ρωτάς. Με απορία. Γιατί, με απορία. Πολύ, αλλά δεν ξέρω. Πολύ πληρώνω πάντως. Ωραία, πώς έδινε. Το βλέπουμε τώρα. Για πες. Λοιπόν. Σήμερα. 8. 8, ε. 6,5. 6,5, πες, δεν ξέρω, ρε. Δεν ξέρω. 6,5. Δεν γνωρίζω. Θα δω. Σταναδώ. Αυτό. Σταναδώ. Αυτό. Θα το πει στον ποιότητα. Σταναδώ. 6,5. 8 ήταν. 6,5. Κόψε τα ναρκωτικά. Έλα, ναρκωτικά δεν παίρνω. 6,5. Κόψε την τόπα. Έλα, έλα, έλα. Άιτε. Άιτε. Φτάνει. Καλό θα σου κάνει. Ναι, εντάξει. Τι να κάνω. Να παίρνω χάπι και να με παίρνω ύπνο σαν και σένα. Όχι, να παίρνει κάπου και να κάνει τα παλαβά που κάνει. Καλά σήμερα. Κάνω. Καλύτερα τα παλαβά παρά να κοιμάμαι όρθιο στην κοκκαναπέ να πούμε. Άντε, τελείωνε. Άντε, τελείωνε. 5,75 έκλεισε τελικά. Ποιο έγινε. 6,5. 5,75. 6,5. Έκλεισε η τιμή. 8, 6, 5,75. 6,5. Δεν ξέρω, πέτρε. Σε αυτή τη ζωή δεν ξέρω. Δεν σε πάρει το κεφάλι, κανένα. Δεν ξέρω. Γιατί εκτέθηκα. Δεν ξέρω. Εκτέθηκα με κάτι. Outsider ήταν. Εντάξει, ναι. Το έπαιξε. Όχι. Σε κότα. Οι άλλοι ήταν πιο έξυπνοι από σένα. Από σε ένα 20. Μπράβο σε όσο το κάνα και αυτό ακριβώς. Αυτά, δεν... αυτά τα κυνηγάνε οι κουμαρτζίδες αυτά. Τα κυνηγάνε οι κουμαρτζίδες αυτά. Στη διπλή αγώνες και τέτοια. Όταν δεν βλέπω ναι. να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, ναι. γιατί να το ποντάρω. Άρα δεν το βλέπεις. Δεν το είδα. Δηλαδή πρέπει παντού να έχω μάτια. Είδα τρεις κουμαρτζίδες που το παίξα και μου έκανε τύπωση. Σε ένα προπό τρία άτομα. Μου έκανε τύπωση. Να σου πω κάτι. Ναι. Πάει η Σεβίλη η οποία είναι. Σε μια πολύ κακή φόρμα ναι. και κερδίζει μέσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης με ανατροπή. Πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να πάει το μυαλό σου τώρα ότι μπορεί να γίνει πιο πράγμα. Να ξέρεις κάτι. Τι το στήσανε. Τα παιχνίδια. Όχι, ρε. Α. Τα παιχνίδια κυπέλου ναι. ήθιστε να είναι τα παιχνίδια των ευκαιριών. Ε, βέβαια. Για τις εκπλήξεις. Παίζεις εκπλήξεις κύπελα. Είχα παίξει την άλλη φορά. Θέλω τα Μπαρτσελόνα. Άσου. Ναι. Έληξε εκεί. Το κλαίγαμε. Δηλαδή... με αυτούς που κάνεις παρέα στην Ελλάδα, ναι. στα κύπελα σου δίνουν κανένα μάτς. Να αλλάξει κανένα παντελόνι. Τώρα, άμα σου δώσω μια μπουνιά, θα έχω άδικο. Και δύο δώσε. Εγώ σου λέω. Αν σου δώσω κεφαλιά. Δώσε ό,τι θες. Μετά δεν θα υπάρχει. Λοιπόν. Έλα λίγο, έλα λίγο. Βουντού, 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 βουντού. Φάε μια πίτα μαύρη. Έχω ένα γράμμα. Έχει χαιρετίσματα μέσα από τα διαβατά. Μα ακούνε. Σε ένα θάλαμο 28 άτομα. Σε ένα θάλαμο. Σε ένα θάλαμο 28 άτομα. Έχει και αρκετού επώνυμου μέσα. Πολλοί είναι αριανοί. Και μα στέλνουν τα χαιρετίσματά του και μα λένε εκεί πέρα. Πάρα πολλά καλά λόγια. Αυτά να τους δώσουμε ένα γιάκι στα διαβατά, τα παιδιά που είναι βουντού, μέσα. Βουντού, βουντού, ναι. φάει την πίτα τη μαύρη τώρα. Ναι. Από το ψηλό ήταν. Τώρα κοίταξε, εσύ είσαι η Μακεδονομάχηρα κλειδί εκεί με τον κύριο Καγιούλη. Το φίλο μου τον Ολλανδό. Εκεί θα είμαι, φίλε. Πού θα είσαι. Για τον εαυτό μου. Σου είπα να κατέβουμε μαζί και λέει δεν θα κατέβω. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κατέβω μαζί σου. Α. Δηλαδή δεν είπα ότι θα πάω. Φοβάσαι, αυτό είπε, φοβάμαι. Μήπως. Με σένα είσαι ηλίθιος. Ξέρω ότι θα κάνει βλακεία. Την αλήθεια να ξέρω. Επειδή είσαι ηλίθιος. Αν δεν ήσουν ηλίθιος. Σα τι να κάνω, σε ένα γήπεδο με 50.000 κόσμο πάω. Με σένα. Με μένα. Στο συλλαλητήριο όχι. Δεν πάει. Θα κάνει βλακεία. Εσύ θες να γίνει φασαρία. Πες ότι δεν θέλεις. Την άλλη, πες ότι δεν θες να γίνει φασαρία. Πες ρε κόκκινε, φοβάμαι να πάω στο φιλανδικό. Δεν θέλω να γίνει φασαρία. Πες δεν θα πάω. Με σένα δεν πάω. Εγώ, εάν δεν εγώ λέω κανείς δεν πάει μαζί σου. Ποιος? Στο συλλαλητήριο. Ούτε ένας. Όποιον και να ρωτήσει δεν θα πάει. Τι θα γίνει δηλαδή. Εσύ θα προκαλέσει για να γίνει φασαρία. Γιατί να προκαλέσω. Άμα δει τον Παπαγεωργόπουλο ναι. να κατεβαίνει με ελληνική σημαία, δεν θα τον πει ούτε κλέφτη, το παίζει και με Μακεδονομάχο. Γιατί αυτό είναι προ τιμή μου. Θα το πει ή όχι. Φυσικά, αφού είναι για... κλέφτη. Συνεννοηθήκαμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Πάρε μπρος. Πάρε μπρος. Σε παρακαλώ. Μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη. Και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έφυγε action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στισικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα πήρατε. Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητα σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Bouclas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητά σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Bouclas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Μασούτης, εδώ για σένα με προϊόντα στη μισή τιμή. Πέμπτη έως Σάββατο, όλα τα αφρόλουτρα Lux 50% φθηνότερα. Προϊόντα Gliss, Fa και Diadermin 50% φθηνότερα. Και ζωοτροφές, Πουρίνα Φρίσκης, Gourmet και Felix 50% φθηνότερα με τη MassCard. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου έχετε 6% κέρδος με τη Μασούτης. Τη Visa τη Eurobank. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το τριπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.700.000 ευρώ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Αφιγραντήρας Μόρις. Με smart control, ιονιστή και λάμπα UV. Αποκτήστε τον τώρα με δώρο το έξτρα σετ στεγνώματος. Για εύκολο, γρήγορο και οικονομικό στέγνωμα των ρούχων. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Λίγο καιρό πριν ήταν μια ολοκένουργια BMW. Τώρα είναι μια σχεδόν καινούργια BMW, αλλά σε τιμή μεταχειρισμένου. Επισκεφτείτε τώρα τη Velmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο BMW στη Θεσσαλονίκη και επιλέξτε την καινούρια σας μεταχειρισμένη BMW με ελάχιστα χιλιόμετρα, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και με προνομιακό επιτόκιο 7,9% από την BMW Financial Services. Με εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν service με το πρόγραμμα BMW Service Inclusive. Velmar, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα?
σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά, μεγαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνο 101 και Μάρκ Μπότσαρ Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά, immobilizer ή οτιδήποτε άλλο χρειαζείτε από κλειδιά ή κλειδαριές. Ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27, αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, έξω από το αυτοκίνητο, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε άλλο και αν χρειαστεί. Για εσάς εκεί είναι ο Κλειδαράς στο 85-27-27. Αυτός ο φίλος μου που είναι φυλακή, ο ακροατής μας, γιατί είναι φυλακή. Να σας πω έτσι για λοιπόν, να ευθυμίσουμε. Δεν μπορούμε να ευθυμίσουμε. Δεν θα ευθυμίσουμε, θα πούμε τι έγινε. Λοιπόν, πήγε, έκανε μια ληστεία, όχι ληστεία, έκλεψε μια βιοτεχνία, 22.000 ευρώ και τσάκωσε τα λεφτά και το είπε στην κόμενά του. Και αυτή του ζητούσε αυτοκίνητο να την πάρει, δεν την πήρε αυτοκίνητο και την κάρφωσε σε ένα, τον κάρφωσε σε ένα ασφαλίτη και τον τσακώσαν τον άνθρωπο. Κατάλαβες. Κατάλαβε, κόκκινε. Άμα κάνει καμία ληστεία, μην το πει σε καμία κόμενα, γιατί θα σου ζητάει λεφτά. Δεν πάμε στα θέματα τώρα. Και εσύ δεν τα δώσει και θα έρθει ο ασφαλίτη να σε τσακώσει. Τι γίνεται, ρε. Λέγε, κόκκινε, λέγε. Ρε, τι να πω, ρε. Λέγονται αυτά τα πράγματα, ρε. Σε κόμενα και σε ιερέα. Ή ο ιερέα, μόλι το εξομολογηθεί, θα πάει στο αστυνομικό μέγαρο σε 3 ώρες. Θα πει ο εξομολογητή. Με έστειλα σε συλλάβω. Λέει άλλα θέματα. Για πες μια περίπτωση που υπάρχει τέτοια. Όχι, καμία φορά όχι. Μόνο στα έργα το έχω δει εγώ, στα αμερικάνικα. Ήταν ο ιερέας, ήταν ασφαλίτης τελικά και τον τσακώσανε τον άλλο. Είχε να εξομολογηθεί. Έλα, πάνε. Λοιπόν, τα είπαμε. Ωραία τα είπες. Μ' άρεσαν τα θέματα, τα αναλύσαμε. Υπάρχει, ναι, η ανακοίνωση από την ΕΠΣΗ δράμας. Το ξέρουμε, ρε. Η οποία δεν θα κάνει τους αγώνες. Ναι. Δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι ανάλογο και από τους υπόλοιπους. Έγινε, έγινε. Όπου. Η ΕΠΣ Μπέλας. Πέλας. Ναι. Η ΕΠΣ Θεσσαλονίκης Μακεδονίας κάνει τα μάτς στις 11. Ναι. Δηλαδή, μία παρατέταρτο τελειώνει, προλαβαίνουν τα παιδιά να κάνουν ένα μπάνιο. 2-2 και 4 να είναι στο συλλαλητήριο. Το έκανε η ΕΠΣ Μακεδονίας, το έκανε η ΕΠΣ Μπέλας, το έκανε η ΕΠΣ Δράμας. Και κάνα 2 ακόμα. Αν το κάνουν όλοι δεν ξέρω. Η ΕΠΣ Καβάλας, από ό,τι έμαθα, τα περισσότερα παιχνίδια τα κάνουν το Σάββατο. Έτσι τα κάνουν αυτοί στην Καβάλα. Και δεν θα πρέπει και η Σούπερ Λίγκα να φροντίσει για κάτι ανάλογο. Σούπερ Λίγκα, τι θα πει η Σούπερ Λίγκα. Να κάνει τι η Σούπερ Λίγκα. Να βάλει τα παιχνίδια και η Football League και όλες τις. Τι παιχνίδια, τι να βάλουν. Επειδή θα κάνουμε εσύ συλλαλητήριο. Να τα βάλει αργότερα. Εσύ και τι λες. Δηλαδή τον ΠΑΟΚ να μην το κάνει 3, να το κάνει 5. Σώπα, ρε, τι λες, έτσι εύκολο είναι. Αφού ο ίδιος ο ΠΑΟΚ δεν έκανε έτοιμα, γιατί να το κάνει η Σούπερ Λίγκα. Αφού ο ίδιος ο ΠΑΟΚ δεν το ζήτησε, γιατί. Δηλαδή να κάνει κάτι η Σούπερ Λίγκα για ένα έτοιμα που κάνει μια ομάδα. Αφού η ομάδα δεν το κάνει, γιατί να το κάνει η Σούπερ Λίγκα. Δηλαδή σε ψημή που έγινε αυτό πράγμα, κάναν έτοιμα οι ομάδες. Τι έκαναν έτοιμα. Όχι, οι πρόεδροι των ομάδων. Α, το έκανε το έτοιμα ο Γραμμένος. Ο Γραμμένος δεν έκανε κανένα έτοιμα. Άρα θα έπρεπε να το κάνει. Δεν ξέρω, όχι, γιατί δεν έπρεπε να το κάνει. Τι γνώμη έχεις. Όχι, δεν θα έπρεπε να το κάνει. Μάλιστα. Ο καθένας αυτοβούλος, ας κάνει ό,τι θέλει. Προγραμματιστής από Αθήνα, μια χαρά το παντοτήτο ΠΑΟΚ με τη Βουλγάρη και σημεία στην 4 ή το ξεχνάτε. Κοιτάξτε, απαντώ. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολυπολιτισμικό σωματείο. Έχει μέσα αριστερούς, δεξιούς, Αλβανούς, Ρώσους, Κούρδους, Μαύρους, Κίτρινους, Κόκκινους. Είναι ΠΑΟΚ όλοι αυτοί. Είναι ο λαός του ΠΑΟΚ, όλοι αυτοί. Λοιπόν, ο Βούλγαρος θα βάλει Βουλγάρη και σημαία. Ο Κογκολέζος θα βάλει Κογκολέζικη σημαία. Εντάξει. Αν και θα έπρεπε όταν πηγαίνει στο γήπεδο να φοράς μόνο το κασκόλ της ομάδος. Τώρα, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει γίνει και οι άλλες οι ομάδες ένα μέσο πολιτικών μηνυμάτων, αυτό είναι ένα σημείο των καιρών και δεν το κάνει μόνο ο ΠΑΟΚ, το κάνει ο Ολυμπιακός, το κάνουν όλες οι ομάδες. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει το πιο έντονο στοιχείο. Είναι η πιο πολιτισμική ομάδα της Ελλάδος. Έχει μέσα λογιών μεζέδες. Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι το μακεδονικό, ναι, αλλά η μη συμμετοχή των δανεικών στον Ατρόμητο. Το αναφέρετε σήμερα. Το είπαμε χτες, ρε φίλε. Το είπαμε, φίλε.
Και μάλιστα προτρέψαμε και τους παοξίδες, αν είναι πραγματικά παλικάρια και δεν έχουν το DNA του συχαμερού του Ολυμπιακού, του οπαδού του Ολυμπιακού, να βγουν και να βγάλουν και μια ανακοίνωση ή να φωνάξουν στα ραδιόφωνα ή τέλος πάντων να αυτοποθετηθούν ότι θέλουν τον Ατρόμητο πληρέστατο. Και όχι να φοβάται τον Χατζη Ισαΐα, τον Νουάρτα και τον Γιαννούλη. Υπάρχει λύση για το όνομα, λέει, και να είναι και οι δύο πλευρές ικανοποιημένες. Για πες. Να ονομαστούν Ψευτομακεδονία. Ναι, τι λες, γαργαλήθηκε τώρα. Εντάξει. Ψευτομακεδονία. Το όνομα χάθηκε, ο Νίμιτς έδωσε πέντε ονόματα και στα πέντε ονόματα υπάρχει το όνομα Μακεδονία. 100 χώρες στον κόσμο όλες χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονία. Είναι χαμένο το όνομα, απλά το συλλαλητήριο αν έχει μεγάλη δυναμική ή θα στείλει ένα μήνυμα μιας ενιαίας διαμαρτυρίας, όπου στην Ελλάδα ενιαία διαμαρτυρία έχουμε να δούμε χρόνια. Καλησπέρα σας, λέγω, προτείνω κάτι άλλο. Όλοι εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού, Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία κτλ. Να κατεβαίνουμε τα αυτοκίνητα στην πατρίδα για άδεια διακοπές κτλ. Αλλά να μην περνάμε τα Σκόπια, να μην αφήνουμε τα χρήματα στα διόδια και τα πετρέλαια. Να περνάμε τη Βουλγαρία, να δούμε μετά αν αλλάξουν από μόνοι τους γνώμη. Γιατί δεν το κάνετε. Σκοπός ήταν να έχει γίνει εδώ και καιρό. Γιατί δεν το κάνετε. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Γιατί δεν το κάνετε. Γιατί δεν το κάνουμε. Θα μπορούσαμε και εμείς να αρνηθούμε τη διαφήμιση από τα Σκόπια, θα μπορούσαμε να μην πάμε να φτιάχνουμε τα δόντια μας, να μην έχουμε σκοπιανές γκόμενες, να μην έχουμε ξέρω εγώ συναλλαγές, να μην φτιάχνουμε τις βιοτεχνίες μας και τις βιομηχανίες μας εκεί, να μην τα παίρνουμε από εδώ τα βάλω, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Να κάντε, βγάλει... κάντε εμπάργο. Κάντε εμπάργο, μπορείτε. Να βγάλει ανακοίνωση πάει Ηρακλής, αλλιώς ας μας κρεγάσουν από το γήπεδο. Τις καλημέρες μου, λέει ο Γιάννης. Ο Γιάννης, σε έχουν γραμμένο, Γιάννη, είσαι θύρα 10. Δεν έχεις κανένα λόγο να πας στο Ηρακλή. Άμα δεν είσαι θύρα 10, δεν έχει κανένα λόγο να πας στον Ηρακλή. Θα σε ξεχάσουμε, σε έχουμε ξεχάσει. Σιγά. Παιδιά, στις 12 θα γίνει αντεθνιστική μοτοσυγκέντρωση Κυριακή. Παίρνουμε ρεκόρ. Δηλαδή, αυτοί οι τύποι θα θέλουν να λεγόμαστε Σκόπια, εμείς και Μακεδονία αυτή. Αληθινά, τέτοια παλιωράτσα σαν εμάς. Δεν κατάλαβα, ξαναπέστε το μήνυμα. Θα γίνει αντισυγκέντρωση. Τι θα πει αυτό. Στην Καμάρα. Τι ώρα. Στις 12. Στις 12 θα πάνε οι κομμουνιστές και θα διαδηλώσουν ότι δεν είναι. Ναι, γιατί θεωρούν όλοι εμάς τους υπόλοιπους ότι είμαστε. Εσύ είσαι κομμουνιστής. Θεωρούν ότι όλοι οι υπόλοιποι εμείς. Εσύ τι είσαι. Είμαστε εθνικιστές και συμβούμε σε άλλο χώρο. Κομμουνιστής ή εθνικιστής δεν μπορεί να είσαι. Θα διαλέξεις. Ή εθνικιστής θα είσαι κομμουνιστής. Μην μας μπερδεύεις τώρα. Πέρα από την πατρίδα δεν υπάρχει. Μπράβο, Γρηγόρη. Άρα δεν είσαι κομμουνιστής. Μάλιστα. Δεν είσαι Πασοξής, δεν είσαι Παπανδρέικος. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Τι θα γίνει, δηλαδή αντισυγκέντρωση 12 η ώρα και μετά 2 η ώρα θα πέσει ξύλο. Την αντισυγκέντρωση, ποιος την κάνει. Ποιοι οργανώνουν την αντισυγκέντρωση. Θα σου το πω εγώ τώρα το έργο. Ποιοι διοργανώνουν την αντισυγκέντρωση. Λέγε ρε κόκκινε, ποιοι. Δεν ασχολούμαι. Ωραία, τι δεν ασχολείσαι, αυτό είναι ρεπορτάζ. Αναρχική. Τι αναρχική. 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 Άρα του Ηρακλή. Πώς θα βγάλει ο Ηρακλής ανακοίνωση. Στην Καμάρα κιόλας. Θα πέσει το ξύλο της Αλεπούς. Τι. Τι με κάνει τα μούτρα έτσι, ρε. Ποιοι είναι αυτοί. Αντισυγκέντρωση. Ναι. Πολύ διχαστικοί είστε εσείς οι Έλληνες. Μακεδόνες, εσύ τι είσαι. Τι είσαι. Έλληνας, δεν είσαι. Έτυχε να είμαι Έλληνας. Τότε. Δηλαδή, 12 η ώρα θα κάνουν συγκέντρωση οι κομμουνιστές. 2 η ώρα θα κάνουν συγκέντρωση οι εθνικιστές. Έτσι. Και θα βρεθούν αυτοί στο ίδιο μέρος. Θα στείλουν και μερικούς εκεί μυστικούς αστυνομικούς που κερνάνε με τα σκόντα τα οκτάβια 2-2 σαν τους γκέι να πούμε τα βράδια. Έτσι. Σκόντα οκτάβια 2-2 να τρώνε πίτα να πούμε. Και να τρώνε τυρόπιτα το βράδυ. Τι είστε εσείς. Μπαμ κάνει ότι είστε ασφαλίτες. Όχι, όχι λέει, πήγαμε για ποτό. Τι για ποτό ρε. Το οκτάβια δεν έχει νούμερα. Ζάντες δεν έχει. Με τα τάσια να πούμε, γδαρμένο από εδώ, γδαρμένο από εκεί. Μας ρωτάνε τι έχουμε να πούμε για τον. Ποιον? Δολοφονία του Στεφανάκου. Του Στεφανάκου? Παγερά διάφορα μας αφήνει το γεγονός. Τα ήθελε και τα άπαθε. Γιατί δεν με βάζουν να δολοφονήσουν και εμάς. Καλός άνθρωπος, ο Στεφανάκος. Χρυσός άνθρωπος. Όταν μπερδεύεσαι αυτές τις ιστορίες. Πολύ καλός άνθρωπος. Τίμιος, εργατικός. Όταν μπερδεύεσαι αυτές τις ιστορίες. Από τη μάπα του φαίνεται ότι είναι εγκληματίας. Γιατί το φάγανε 57 χρονών. Όταν μπερδεύεσαι. Δεν έπαθε τίποτα η κοινωνία που φάγανε τον. Πώς το λένε. Να φάγανε κανένα γιατρό, να φάγανε κανένα επιστήμονα, να πάει στο διάλογο. Τώρα αυτό που το φάγανε δεν θα κλάψουμε κιόλας. Αυτό έχω να το απαντήσω. Άλλα θέματα. Φάγανε τον. Πώς το Γρηγοράκο το λένε. Στεφανάκο. Στεφανάκο. Μεγάλη απώλεια για την κοινωνία. Τεράστια. Λέγε άλλο. Τεράστια απώλεια για την κοινωνία που φάγανε τον Στεφανάκο. Δεν μου λες, θα προκαλέσεις και κατέβεις την. Γιατί να προκαλέσω. Τι να πω, τι δηλαδή, τι να προκαλέσω. Τι να προκαλέσω.
Καταρχήν, αν κατέβω εγώ και εσύ στο συλλαλητήριο, εγώ θα με συμπαθείς και εσύ δεν θα είσαι τόσο. Αυτό το ξέρεις. Στις πλατιές μάζες. Οπότε με κολλάς πολύ. Μη με κολλάς. Πού το ξέρεις. Εντάξει. Έχεις κάνει σφυγμομέτρηση. Ναι, σφυγμομέτρηση. Τα μούτρα σου δηλαδή δεν είναι τόσο συμπαθητικά. Να έχεις υπόψη σου. Γιατί δεν κυκλοφορείς τότε και ντρέπεσαι. Το κυκλοφορώ. Ποιο είπε, δεν κυκλοφορώ. Δεν κυκλοφορείς. Ποιο το είπε, δεν κυκλοφορείς. Εγώ το λέω. Εσύ το λες. Και ρώτα, θα ερχόταν κανείς μαζί σου στο συλλαλητήριο. Όσο στο συλλαλητήριο, γιατί να μην έρθει. Κανείς δεν έρθει. Ναι, τι λες, έχω ανάγκη από παρέα, δεν βλέπεις. Δεν είπα ότι έχεις ανάγκη από παρέα. Εσύ κοινωνικότατος. Αφού είσαι ανισόρροπος. Ναι, εσύ κοινωνικότατος. Αυτό που θα κάνει, δηλαδή άμα δεις κανένα παοξί με κανένα Γιαννού ή κανένα Ακλειδέα, ναι. θα αρχίσει να το βρίζεις. Τι λες, να το λύσεις. Δηλαδή εγώ έξω από το ραδιόφωνο είμαι ένας κάβρος που μαλώνω, βρίζω, ας πούμε, δέρνομαι. Κάνομαι, ναι. Σου αρέσει. Ενώ εσύ η κοινωνικότητά σου αρέσει. Με στη σούρα σου, ας πούμε, και με στην αλκοολίκη σου, να πούμε, και στα τσιγάρα. Τώρα, δηλαδή, ναι, που γυαλίζει το μάτι σου από τα ουίσκι. Γυαλίζει το μάτι. Εσύ είσαι καλύτερη κοινωνική αυτή έχει από μένα, ας πούμε. Ναι. Περπατάς εκεί και σκοντάφτεις να πούμε στην σούρα. Βάζω, δηλαδή, ουίσκι. Τι δεν ξέρω τι κάνεις ρε, τώρα. Άσε να μας κάνεις μάθημα τώρα, εμείς τι θα κάνουμε και δεν θα κάνουμε. Ξέρω τι θα κάνεις. Άιντε, σαν Ηρακλειδέας θα πας, ναι ή όχι. Ηρακλειδείς δεν θα πάνε. Εσύ κανονικά πρέπει να πας στην αντισυγκέντρωση δηλαδή. Πρώτα. Τι πρώτα. Είσαι Έλληνας. Ηρακλειδείς θα πάρεις στην αντισυγκέντρωση. Αφού η αναρχική λέει κτλ. Εσύ διάλεξε, πού θα πας. Πού το είδες αυτό. Εγώ σου το λέω. Άμα γίνει αντισυγκέντρωση. Τι, αναρχική δεν είναι. Ποιοι είναι αναρχικοί. Δεν είναι αναρχική. Αντιφά δεν είναι. Κοίταξε, τι σου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ, την αλήθεια σου λέω. Να λες ό,τι πας, ή θα πας στην αντισυγκέντρωση, ή θα πας στη συγκέντρωση. Όχι, φίλε μου, εγώ θα πάω στη συγκέντρωση. Ναι, γιατί τότε δεν είσαι Ηρακλειδέας. Εντάξει, πες, δεν είμαι Ηρακλειδέας. Σιγά μην βγάλει τώρα ο Ηρακλής ανακοίνωση. Και επειδή το είπες εσύ τώρα. Επειδή μου περιμένω εγώ να βγάλει ο Ηρακλής ανακοίνωση, αν ήταν εδώ. Ούτε μετά από χίλια χρόνια δεν θα βγάλει. Αφού είναι αντιφά, πώς θα γίνει, δεν γουστάρουν. Εγώ δεν τους κατηγορώ. Σου λέω όμως το γεγονός. Ούτε επαινώ το στο συλλαλητήριο. Καταγράφω το γεγονός και σου λέω. Όποιον Ηρακλείδα δεις θα το λες γιατί είσαι εδώ, άρα δεν είσαι Ηρακλής. Αυτό θα λες. Τι θα λέω? Θα το λες, άρα δεν είσαι Ηρακλής. Αν πάω σαν Ηρακλειδέας στη συγκέντρωση, είμαι ενάντια στη φιλοσοφία του Ηρακλή. Ποια είναι η φιλοσοφία του Ηρακλή? Αντιφά! Είμαστε αντίθετοι με την εξουσία. Την ιστορία του Ηρακλή την γνωρίζεις? Βράσ' την ιστορία. Η ιστορία γράφεται, συνεχίζεται, εξελίσσεται. Τι ιστορία του Ηρακλή? Τι ιστορία του Ηρακλή? Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής αντιπροσωπεύει αυτό το πράγμα. Αντίδραση. Ναι. Είναι ο Τσίπρας απάνω. Ναι. Υποτίθεται ότι ήταν μαζί τους και τους έστελνε τους ασφαλίτες στη θύρα 10. Ο Τσίπρας. Δηλαδή πιστεύω. Και αυτά εδώ μου τα έχει πει και ο παδός του Ηρακλή που είναι φίλος μου. Λέει ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή. Αλλά λέει ότι εμείς σαν θύρα 10, μετά όταν έγινε εξουσία ο Τσίπρας, του την είπαμε να πούμε. Okay. Okay, boy. Άμπραβο. Και λες δηλαδή ότι δεν θέλουν τώρα Ηρακλητής. Να γίνει η συγκέντρωση και το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Η φιλοσοφία του Ηρακλή σαν ομάδα είναι είμαστε αντιδραστικοί, είμαστε αντιφά, είμαστε αντιεξουσία κτλ. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Ναι. Τι ναι. Αυτή η φιλοσοφία δεν είναι για να γίνει συγκέντρωση. Είναι, εγώ αν ήμουν δηλαδή Ηρακλειδέας θα πήγαινα στην αντισυγκέντρωση. 12 η ώρα. Εσύ τώρα πώς είσαι Ηρακλειδέας. Και θα πας στη συγκέντρωση και γι' αυτό δεν σε χωνεύουν. Γιατί μόλις θες να τα έχεις καλά. Δεν γίνεται σε αυτή τη ζωή να τα έχεις μόλους καλά. Πάει τελείως. Αν δεν έχεις πατρίδα, δεν έχεις τίποτα, φίλε. Ούτε ομάδα έχεις. Για δεν έχεις. Αν δεν έχεις πατρίδα, ναι. Δεν μπορεί να έχεις τίποτα. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν είσαι τίποτα. Αν έχεις λεφτά, βρίσκεις πατρίδες. Μη στεναχωριέσαι. Για να αποκτήσεις λεφτά, το ναι, πρώτο τι? Πράγμα που πρέπει να έχεις είναι ταυτότητα. Όχι. Να λέει από πού είσαι. Να έχεις γνώσεις, εμπειρία, ξυπνάδα, διορατικότητα. Το πρώτο και βασικότερο το οποίο πρέπει να έχεις είναι πατρίδα και από εκεί και πέρα να έχεις ταυτότητα. Ναι, αλλά να μπορεί να τα παίρνει από παντού, ας πούμε. Δεν μπορεί να σου συνεχίσει. Είναι πάρα πολύ απλές οι απαντήσεις σου δίνω και πάρα πολύ λογικές. Και εσύ συνεχίζει να είσαι σε άλλο. Εγώ μια χαρά πρέπει να έχεις πατρίδα και μετά ταυτότητα. Το χρήμα δεν έχει πατρίδα. Είναι άλλη ιστορία η μία. Οι εταιρείες δεν έχουν πατρίδα. Είναι άλλη ιστορία η μία και άλλη ιστορία αυτό η άλλη. Αυτό που σου λέω εγώ. Πολλοί βλέπεις ότι πασχίζουν να βγάλουν πράσινη κάρτα σε κάποιες χώρες που θεωρούν ότι έχουν ευκαιρία για να έχουν μια καλύτερη ποιότητα. Καπιταλισμός, ποιότητα ζωής, πάμε παρακάτω, ναι. Το να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής πρέπει να είναι καπιταλισμός. Φυσικά. Γιατί να μην κάτσουν στα σκατά. Οι Έλληνες που φεύγουν από εδώ, γιατί φεύγουν. Άμα ήταν και αγαπούσαν την Ελλάδα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν βρίσκει δουλειά εδώ. Ναι. Τι θα κάτσει να κάνει. Άρα η πατρίδα του δεν το βοηθάει. Άρα αλλάζει πατρίδα. Φεύγει. Πάει σε άλλη πατρίδα. Πάει σε άλλη εφορία. Σταματάει να είναι Έλληνας. Τι σταματάει. Ουσιαστικά ναι. Ουσιαστικά ναι. Ουσιαστικά ναι. Πρακτικά, οικονομικά ναι. Λογιστικά ναι. Δεν είναι Έλληνας. Τόσο παράλογος δηλαδή δεν γίνεται. Γιατί είναι παράλογος. Έχω εγώ πατρίδα. Μάλιστα. Σπουδάζω εγώ δύο σπουδές. Και μαθαίνω και τρεις γλώσσες. Και έρχεται αυτή η πατρίδα και μου δίνει 300 ευρώ το μήνα. Arrivederci Roma. Φεύγω. Έφυγα από την πατρίδα. Έφυγες και τελειώσαμε. Εγώ. Πάμε. Άρα η πατρίδα. Δηλαδή, μπορεί και να μην έχω. Έχω άλλη πατρίδα. Οι Έλληνες οι οποίοι φεύγανε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ψάχναν να βρουν μια
Στη Γερμανία ή οπουδήποτε, στα εργοστάσια. Ναι. Δεν ήταν Έλληνες. Έλληνες ήταν, αλλά αλλάξανε πατρίδα. Αλλάξανε τόπο. Και καλά κάνανε. Έφυγε, χωρίς πατρίδα ζεις, χωρίς λεφτά δεν ζεις. Άμα ζούσες χωρίς λεφτά με πατρίδα, θα μένανε εδώ, κορόιδο. Ρε εσύ. Τι ρε εσύ. Αυτοί οι οποίοι. Άμα ζούσες με πατρίδα και χωρίς λεφτά, δεν θα φεύγανε οι Έλληνες στο εξωτερικό. Αν δεν έχεις πατρίδα και δεν έχεις ταυτότητα, δεν μπορείς. Ρε, ελληνικά μιλάω. Ελληνικά, ελληνικά σε επειδή μιλάω. Δεν καταλαβαίνω. Κεφάλι σου το χοντρό. Επειδή είναι άδειο. Επειδή είναι βαλβολίνε και ναι. Το καταλαβαίνει. Επειδή είναι άδειο. Εσύ έχεις πατρίδα. Σε διώχνει ο ανδρώνη. Ναι, και λοιπόν. Ωραία. Δεν σε παίρνει άλλο ραδιόφωνο. Μα διώχνει. Δεν έχουμε δουλειά. Ναι. Ψοφάμε στην πείνα. Ναι. Και έρχονται από τα Σκόπια, έλα εδώ. Και μας λένε, στα Σκόπια έχει ένα ραδιόφωνο και σας δίνει από 2.000. Ναι. Ξέρεις πώς θα φύγεις. Και λοιπόν. Με 180 χιλιόμετρα την ώρα. Ότι άλλαξε... Σημαίνει ότι αλλάζω ότι τον τόπο μου, ότι δεν γιατί είμαι... οι ευκαιρίες είναι αλλού. Τι θα πει, καπιταλισμός είναι αυτό. Είναι ευκαιρία. Είναι ζωή. Μια φορά ήρθες να ζήσεις. Η πατρίδα λοιπόν, εδώ, ναι. Σε 1.000.000 Ελληνόπουλα, τους είπε Γέλμπουρταν, δρόμο. Δρόμο από εδώ. Ναι. Αυτή εδώ, η 1.000.000, εγώ θέλω τους, να κάνετε μια συνέντευξη εσύ ο Μπούτσος, να μην βγάλει την Ανάστο και τον Μητρόπουλο. Τα παιδιά αυτά. Να βγάλει τα παιδιά αυτά που είναι και τις μαμάδες και τους μπαμπάδες, τους εξιντάριδες, τους ενόχους, εμάς δηλαδή, και να μας πάρετε μια συνέντευξη και να μας πείτε πώς νιώθετε που αυτή η πατρίδα εξορίζει τα παιδιά. Έχεις εξορίσει παιδί. Λες να μην το γνωρίζω. Όχι, δεν το γνωρίζεις, κόκκινε. Δεν το γνωρίζεις καθόλου. Ο αδερφός σου έφυγε παιδί. Άλλο αδερφός, άλλο παιδί. Άστα. Ο αδερφός μου ίδιος. Ναι, και τι είναι ο αδερφός σου. Δεν είναι στη Γερμανία. Ναι, και τι είναι. Δεν αναγκάστηκε να πάει στη Γερμανία. Το παιδί σου είναι, το ίδιο είναι. Τώρα είσαι ανώτερο. Δεν το βιώνω εγώ αυτό το πρόβλημα. Όχι, δεν το βιώνεις. Βλέπω τις μαγούλες σου. Σε άλλο κόσμο. Το παιδί. Δεν το βιώνεις. Δεν το βιώνεις. Δηλαδή πρέπει άλλο να φύγει το παιδί. Βέβαια. Ο αδερφός δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Α, σε άλλο κόσμο. Άμα πεθάνει ο αδερφός σου ή το παιδί σου το ίδιο θα στεναχωρηθείς. Τι σχέση έχω. Πώς δεν έχει σχέση. Τι πόνο θα έχει. Πέθανε ο αδερφός και τι έγινε. Ζει σε άλλο κόσμο. Εγώ ζω σε άλλο κόσμο. Γρηγόρη. Συγγνώμη. Πέθανε ο αδερφός σου. Έτσι. Θα κλάψεις ένα μήνα. Φάει τη γλώσσα σου. Πέθανε, λέμε, αύριο δεν θα πεθάνει. Μπορεί να πεθάνεις εσύ πρώτος. Θα στεναχωρηθεί. Άμα χάσεις παιδί, ξέρεις τι είναι. Ας το παραμύθι λοιπόν. Άμα δεν εξορίσεις παιδί στο εξωτερικό, δεν πάει να ξέρεις. 60 χρονών πώς ζουν τώρα αυτοί. Να έχει 40 χρόνια την ίδια γυναίκα καλά, και άλλοι τον ίδιο καλά, άντρα. Καλά, καλά. Και να βλέπει τα μούτρα του τα στραβά και την ξυνήλα της Αλληνής και το παιδί να στο εξωτερικό. Τα έχεις ζήσει αυτά. Χοντρομπαλά. Δεν τα έχεις ζήσει. Ούτε να τα ζήσεις. Βράς τα μούτρα τα δικά μου. Γουρουνομούρι, χιμπατζή. Άστα τα μούτρα τα δικά μου. Γρηγόριο, πάρτε συνέντευξη Μπούζο, η Ανάστο. Κυρία Ανάστο, 80 χρονών, έτσι πάτσε και έβγαλε την τουντούκα. Δεν ξέρω, κάνει άλλη τουντούκα τώρα σε αυτή την ηλικία. Έβγαλε την τουντούκα. Άλλο σε λέω εγώ τώρα. Πάρε συνέντευξη από αυτά τα παιδιά που φύγανε από τη Βόρεια Ελλάδα στο εξωτερικό, αν έχουν στο θέμα της Μακεδονίας άποψη, και τους μπαμπάδες και τις μαμάδες τους. Να σου πω εγώ, μαγουλήθρα, πήγε ο αδερφός μου. Μεγάλη δουλειά, μεγάλη απώλεια. Πήγε ο αδερφός. Είσαι αλλού. Εγώ είμαι αλλού. Είσαι αλλού. Εγώ είμαι στην κοινωνία, εσύ είσαι αλλού. Γρηγόριο Άνδρομος έβγαλε ανακοίνωση όλοι οι ιερείς της πόλης την Κυριακή να πάνε στο συλλαλητήριο. Ποιος έβγαλε? Ο Άνθιμος. Πότε? Πού, τι διάρκει. Έβγαλε ανακοίνωση. Να πάνε, σήμερα. Έβγαλε. Ο Αμβρόσιος με τους ιερείς από τη Μητρόπολη του έκαναν πορεία για τη Μακεδονία και την Κυριακή θα ξανακάνουν στην περιοχή. Άρα λένε ναι στο συλλαλητήριο. Την αλλάζουν την πλάκα. Μπράβο. Δεν την αλλάζουν. Την αλλάζουν την πλάκα. Όχι, θα την αλλάζουν και την ξεκίνησε ο Αμβρόσιος. Με τον οποίο εγώ έχω κόντρα. Αλλά λέω μπράβο τον Αμβρόσιο. Αφού πάει κόντρα στο ρεύμα, μπράβο τον Αμβρόσιο. Εγώ δεν είμαι σκατόψυχος. Ευθύμης... Λέω μπράβο τον Αμβρόσιο. Και ας με έκανε μήνυση εμένα. Ο Ευθύμης λέει σε περιμένουμε στην Καμάρα. Εσένα. Εσένα. Με τι ύφος με περιμένει. Ποιοι με περιμένουν, τι είναι αυτοί που με περιμένουν. Σε περιμένουμε. Αναρχικός είναι. Και σου λέει σε περιμένω στην Καμάρα. Α, στην αντισυγκέντρωση. Εσένα λέει. Εσένα είπες. Δεν μοιραχλεί. Ραπτόπουλε λέει σε περιμένουμε στην Καμάρα. Ναι. Να το. Ωραία, τι συνθήματα θα έχετε. Πού να ξέρω εγώ θα έχω. Τι να ξέρεις, τι ζεις αυτή την κοινωνία. Λοιπόν, έχει γίνει αντισυγκέντρωση και συγκέντρωση για το μακεδονικό. Αυτό είναι καραγκιοζλίκι και αυτό είναι δάκτυλος, είναι δάκτυλος των κομμάτων. Εγώ σου λέω ότι αυτός δεν είναι αναρχικός, είναι ασφαλίτης. Τον έχουν στείλει να πούμε από το κράτος επάνω για να κάνει αντισυγκέντρωση. Είναι τα προβοκάτσια που σου έλεγα πριν 15 μέρες. Ποια αναρχικός θα κάνει αντισυγκέντρωση, ρε. Και η αστυνομία πιανού θα φυλάει τη συγκέντρωση. Αυτού για την άλλη. Με ποιον θα είναι η αστυνομία. Εδώ σε βάζω θέματα. Εδώ. Σταμάτα να μπερδεύει το ελληνικό κράτος και την Ελλάδα με το κράτος το οποίο ιδρύθηκε κόντρα στους Έλληνες από τα ξένα συμφέροντα. Φτάνει πια εθνικό μηδενιστή. Αναρχοκομμουνιστή Ρατόπουλε. Εγώ έφυγα στα 18 από την Ελλάδα. Και πού είναι. Παραμένει. Πού είναι τώρα.
Πού είναι? Ναι, έφυγε από την Ελλάδα. Και... έφυγε στα 18. Ποια είναι η άποψή του? Ότι. Τι εννοείς ποια είναι η άποψη? Ρε άνθρωπε, άλλο σε ρωτάω. Έστειλε αυτό το παιδί το μήνυμα 18 χρονών. Ναι. Σου τι λέει. Να πάρετε συνέντευξη. Τα μπερδεύεις. Ναι, όχι, δεν μπερδεύω τίποτα. Στη Γερμανία, θα πάω, μπράβο, Στουτγκάρδη. Θα πάρετε λοιπόν συνέντευξη όσους φύγαν στη Στουτγκάρδη, τα παιδιά που είναι στην παραγωγική ηλικία για το θέμα μας το μακεδονικό και τους μπαμπάδες τους. Και άσε τώρα. Έφυγε ο αδερφός μου. Μεγάλη απώλεια. Καλησπέρα σας. Με τη μια ερώτηση για τον κύριο Ρατόπουλο που γουστάρω πολύ. Είμαι 22 ετών, γεννημένος και μεγαλωμένος στη Γερμανία και έχω Έλληνες γονείς. Mm. Με τη λογική σου, Ρατόπουλο, αυτή τη στιγμή είμαι Γερμανός. Άλλες φορές θα έλεγα ότι είμαι Έλληνας γιατί έχω βγει από τα ελληνικά μέσα. Τι είμαι τελικά? Εκεί που ζεις είναι εκεί πατρίς. Έτσι λέγανε οι γιαγιάδες. Όπου γης και πατρίς. Όπου γης και πατρίς. Άμα έχεις κόλο, έλα εδώ πέρα πίσω να βρεις δουλειά και να πληρώνεις φορολογία. Είσαι Έλληναράς, αλλά είσαι στη Γερμανία. Άμα έχεις κόλο, έλα πίσω εδώ. Σου απαντώ εγώ εσένα, αλλάζω Γερμανέ. Ναι. Δηλαδή, Ραπτόπουλε, το 90% των Ηρακλειδών που γνωστόν έχουν ηλικία άνω των 60 είναι αντιεξουσιαστές, έλεος. Οι αυτοί που είναι άνω των 60 δεν πάνε στο γήπεδο, δεν πάνε εκτός έδρας, δεν έχουν άποψη, δεν έχουν ιδέες, δεν συμμετέχουν και είναι παροπλισμένοι οπαδοί. Οι εξιντάριδες. Το κατάλαβες, κόκκινε? Δεν πάνε. Όπως και οι Αριανοί που ήταν, δεν είμαι στο Super 3, αλλά φοβόμαστε το Super 3, και αυτοί οι Αριανοί ήταν. Που βλέπαν το Σαωρίδη και πια τους έπιανε ύκτερος. Και τώρα πήγανε 50 χρονών και το παίζουνε μάξι. Κατάλαβες? Αυτό έχω να πω εγώ. Παρακάτω. Μπες στο Facebook. Αν εσύ. Αν είσαι άνθρωπο που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, να σε βέβαιος που αυτή είναι η μόνη ιδέα που πέρασε ποτέ από το μυαλό του. Δεν κατάλαβε κανείς τι διάβασες. Ουδείς. Κανείς, ε. Κανείς δεν κατάλαβε τι διάβασες. Δεν καταλαβαίνει. Γεια σου, επειδή το μυαλό σου έχει χαζέψει, έχει χαζέψει. Αν είσαι άνθρωπο, λέει, που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Ναι. Να είσαι βέβαιος πως αυτή είναι η μόνη μεγάλη ιδέα που πέρασε ποτέ από το μυαλό του. Ναι. Μπράβο, πολύ ωραία το λέει. Για σένα το λέει. Μάλλον για σένα το λέει. Όχι, για τον Ραπτόπουλο. Εγώ ιδέα δεν έχω καμιά για τον εαυτό μου και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το στέλνω. Και πάψε με αυτό το Facebook. Έχει χαζέψει το μυαλό σου. Ναι. Τα παιδιά που είναι στη Γερμανία αυτή τη στιγμή και στέλνουν μηνύματα για να απαντήσουν. Ναι. Εκεί είναι. Και οι μπαμπάδες τους και οι μαμάδες τους. Τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα. Και πατρίδι κόκκινε με τους αναρχικούς τους φίλους. Αλλά εσύ είσαι Ηρακλειδέας, αλλά θα πας στο συλλαλητήριο, αλλά δεν πας μαζί μου γιατί φοβάσαι. Αλλά δεν φοβάσαι τίποτα. Δεν φοβάται τίποτα. Έχει γλιτώσει τόσες φορές. Ναι, ναι. Από σένα γλίτωσε. Όχι. Πού γλίτωσε? Πουθενά. Πού? Πήγαινε να κάνει μια βολτάτσα. Κόκκινε, τα λες και τα πιστεύεις, ε, μόνος. Σε ποια συγκέντρωση θα πας? Στην αντισυγκέντρωση ή συγκέντρωση? Μία είναι συγκέντρωση. Δεν υπάρχει άλλη συγκέντρωση. 12 ώρα τι θα κάνω? Μία είναι συγκέντρωση. 12 ώρα. Το λέω και τοποθετούμε. Είναι μία. Ποιο σου στείλαν μήνυμα, μην το λες? Ποιο μου το. Εγώ χτες το ανακοίνωσα πρώτος. Ότι γίνεται αντισυγκέντρωση. Είναι αντισυγκέντρωση, πλάκα μου. Ναι. Η οποία την κάνει ποιο? Το παρακράτος, ε. Ποιο την κάνει? Ποιο την κάνει, ρε. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να γίνουν. Ποιοι είναι αυτοί, όνομα έχουν, τι είναι αυτοί? Το παρακράτος. Το παρακράτος. Δεν ξέρει τι σου γίνεται. Χαμπάρι. Ενώ εσύ που τα έχεις όλα μέσα στο μυαλό. Αρσενικά από τα μέσα τα καταλαβαίνεις. Χαμπάρι δεν έχεις εσύ εκείνη. Για να έχεις μυαλό πρέπει να κάνεις αίτηση εσύ. Λοιπόν, μαζί μας η Σκόντα Εσχιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε οι φίλοι οδηγοί ταξί να αποκτήσετε το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.050 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή, καλά ακούτε. Δεν είναι αστείο, είναι γεγονός. Έχουν μείνει 6 αυτοκίνητα. Κάντε τώρα δικό σας το αυτοκίνητο, το ταξί με κινητήρα φυσικού αερίου, τηλεφωνώντας στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μαθές. Ανοίγει το κρεοπωλείο ελληνικών και στη Νεάπολη. Ναι, το άκουσα. Επιτέλους, έχω ακούσει τα καλύτερα. Φοβερή εξυπηρέτηση. Καταπληκτικές προσφορές. Κρεοπωλείο ελληνικών, gastronomy. Τι να σημαίνει άραγε? Ιδιαίτερη ονομασία, ιδιαίτερο μαγαζί. Για να δούμε. Νέοι άνθρωποι, νέες τάσεις. Έλειπε ένα μοντέρνο κατάστημα στη γειτονιά. Κρεοπωλείο ελληνικών, gastronomy. Τώρα και με νέο κατάστημα στην Ελευθερίου Βενιζέλου 47 στη Νεάπολη. Κρεοπολία ελληνικών. Φθηνά και ποιοτικά. Για δώσε με από αυτό το καινούριο. Σιγά μην τα βρω. Σιγά μην τα βρω. Θα τα βρω. Θα τα βρω. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα κάνω. Τα κάνω.
Τα χάνω. Για πρώτη φορά Scratch, 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Αντέχεις τέτοια συγκίνηση. Scratch, τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία, μέλος του ομίλου ΠΑΠ, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άνω των 18, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλείτε η μαμά του μικρού Αλέξανδρου να αργήσει κι άλλο στα τυριά ή έστω να πάει για έναν καφέ στην καφετέρια του καταστήματος. Γιατί ο Αλέξανδρος δεν έχει κάνει ακόμη όση τσουλήτρα θα ήθελε. Ευχαριστώ. Στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, οι αγορές γίνονται τόσο οικογενειακά όσο πουθενά. Με έναν δωρεάν παιδότοπο. Για παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, όσο εσείς κάνετε τις αγορές σας. Και με την ποιότητα, την ποικιλία και τις προσφορές που θα βρείτε μόνο στο Σκλαβενίτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Πώς πάει, ελέφαντα? Κρυωμένο σε βλέπω. Είναι βουλωμένη η μύτη μου. Τι να κάνω? Ρώτα τον υποπόταμο. Εζιξίν, το ρινικό σπρέι χωρίς κορτιζόνη που απελευθερώνει άμεσα τη βουλωμένη μύτη. Εζιξίν και αναπνέεις. Ρώτα τον υποπόταμο. Δεν χορηγείται σε παιδιά κάτω των 7 ετών. Να μην χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Ιανουάριος στο Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Τι θα γίνει, ρε μωρό μου? 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 3 νέα καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-777. Στον κλάδο της φιλοξενίας υπάρχει μία εφαρμογή για όλους. Το Pylon Hospitality της Epsilonet. Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, bungalows, camping. Διαθέτεις επιπλέον παροχές όπως εστιατόριο, σούπερ μάρκετ, σπα. Διαχειρίσου τα όλα και από το κινητό σου. Προσωπικό περιβάλλον εργασίας, σύνδεση front desk με back office, εποπτεία σε μία οθόνη. Και με ειδική έκδοση hospitality entry για μικρότερα καταλήματα έως 20 δωμάτια. Αυτό είναι το Pylon Hospitality. Πεντάστερες επιδόσεις σε μία εφαρμογή. Πεντάστερες επιδόσεις για όλους. Με την εγγύηση της Epsilonet. Δείτε περισσότερα στο pylon.gr. Για το ξενοδοχείο ή το εστιατόριό σας θα μας βρείτε στη Χορέκα. Στα Lidl ξέρουμε ότι οι ανάγκες σου δεν μπορούν να περιμένουν. Γι' αυτό έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Από 5η έως Σάββατο. Ρύζι Parboil Θεσσαλονίκης επιλογής 2 κιλά 27% φθηνότερα 1,65. Τσουρεκάκι Πολίτικο Χρυσός Μήλος 80 γραμμάρια 28% φθηνότερα 35 λεπτά. Και ελληνικά πορτοκάλια χυμού συσκευασία 3 κιλών το κιλό μόνο για λίγο 53 λεπτά. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Μάμα μία. Το musical. Το είδαν εκατομμύρια μάτια σε όλο τον κόσμο. Τώρα για πρώτη φορά στα ελληνικά στο Radio City Θεσσαλονίκης. Δέσποινα Βανδύ, Άκης Ακελαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αργύρης Αγγέλου, Μπέτη Μαγκίδα, Μαριέλα Σαβίδου, Εύα Τσάχρα και ο Άρης Μακρύς. Ακόμα 30 ηθοποιοί και χορευτές με ζωντανή ορχήστρα. Μάμα Μία στο Radio City. Σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 24 Ιανουαρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση εισιτηρίων viva.gr και στο ταμείο του Radio City. Μάμα Μία. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην δεύτερη ώρα, την ώρα των ακροατών, εκεί όπου το 23, 10 και 3 είναι δικά σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να διατυπώσετε τις άποψεις σας για αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει. Ωραία. Τις απόψεις σας. Απόψεις, ρε, απόψεις. Λοιπόν, να πω ότι για οριστική διαγραφή τηλεφωνείτε στην εταιρεία Αδερφή Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου. Για εγγύηση στην οριστική διαγραφή του οχήματος, άμεσα και χωρίς κόπο, καλείτε 18133, όπως και για ανταλλακτικά στους αδερφούς Κωνσταντινίδη θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα από ένα μεγάλο παζάρι ανταλλακτικών. Το ανταλλακτικό που χρειάζεσαι το λύνουν και το παίρνεις επιτόπου, απλά και φθηνά. Άμεσες πληροφορίες για ό,τι χρειάζεσαι και στο site με τη συμπλήρωση ειδικής πλατφόρμας www.listopart.gr, ενώ τώρα θα πρέπει να ξέρετε ότι όλοι οι κινητήρες αυτοκινήτων δίνονται μόνο με 150 ευρώ. Έλα τώρα να σου πω δύο λόγια. Έβγαλε ο ΠΑΟΚ ανακοίνωση. Ναι. Πιο μπροστά, ποιος έβγαλε ανακοίνωση για τη Μακεδονία που αλλάζει φιλοσοφία? Ο Πούτιν. Τι είπε ο Πούτιν, μπήκε μέσα να δει? Όχι. Πού να μπει εσύ μέσα να δει? Εσύ κάνα εστιατόριο. Ρε, μήνυμα σου στείλανε, λέει. Εντάξει, ναι, μπήκε ο Πούτιν να πούμε και λέει αλλάζουμε αυτά που είπαμε για τη Μακεδονία κτλ. Και καπάκι βγάζει πάει ΠΑΟΚ και αυτό, ανακοίνωση. Μπράβο στην πάει ΠΑΟΚ. Πάμε παρακάτω. Τα λέμε όλα, ε. Μα δεν πήρε γραμμή από εκεί. Ρε, ελληνικά καταλαβαίνει. Ελληνικά το είπα. Εσύ πήρε γραμμή από εκεί, ρώτα του. Μάλιστα. Δεύτερον, αυτή η αντισυγκέντρωση είναι κυβερνητική απόφαση. Καθαρά για μένα. Διόλο πιθανό. Και ας έρθει ο Τσακαλώτος, ο Δασκαλώτος και όποιος θέλει να μιλήσει μαζί μου. Και ο φίλος ο Μπάρδας και ο Πάρδας. Λοιπόν, τα ακούς? Ναι. Άντε μπράβο, γιατί το μούλο ξέρεις να πούμε. Είναι καθαρή κυβερνητική εντολή στα παιδιά. Η Φανέτη έχει να κάνει συγκέντρωση κάτι χρόνια. Και ξαφνικά συγκινήθηκε. Και γιατί την κάνει η Φανέτη 12 η ώρα και δεν την κάνει τη Δευτέρα? Απάντησε μου, ρε. Είναι τα προδοκάτσια. Για να γίνει τη σπου... Να μην πω τι. Καλά, δεν είναι λίγο φαϊνότερο? Λίγο φαϊνότερο. Ναι. Γιατί κάνεις έτσι κόκκινα τα πόδια σου? Έτσι εφρανίζονται οι σκύλοι. Βλέπω εσένα γι' αυτό. Να βλέπεις εμένα. Φτιάχτηκες δηλαδή, με είδες. Πάνε στον κόσμο τώρα. Φοβάσαι ρε, τι φοβάσαι, πόσα χρόνια θα ζήσουμε ρε. Λίγο αίμα θα περάσει από την αρτηρία, θα πας πριν την ώρα και εσύ. Αν υπάρχει δημοσιογραφικός εισαγγελέας, πρέπει να συλληφθεί, λέει ο κόκκινος, λέει ο 603. Γιατί, όχι. Γιατί. Όχι, θα μας πεις γιατί. Εντάξει. Στέλνει μήνυμα. Ναι, στέλνει γιατί. Ας το Facebook, σάπισε το μυαλό σου με το Facebook. Ναι. Και βλέπω, μπαίνεις και βλέπεις κάτι. Κλέβεις από κάτι φίλους μου στο Facebook και είσαι κουτσομπόλης. Κλέβω. Ναι. Τι έκλεψα? Κάτι στο Facebook, κάτι φίλους, κάτι γνωστούς, κάτι γνωστές που είχα εκεί και. Κλέβω εγώ. Δεν έλεγες. Αυτό είναι του σταθμού, δεν δικό μου, ξέρω. Α, του σταθμού είναι. Ναι. Α, εντάξει. Ρατόπουλο, όπως είπες και εμείς, φύγαμε για να έχουμε αξιοπρεπή γεράματα. Βεβαίως. Η παραγωγική μας ηλικία δεν μπορεί να είναι σε ένα κανάπε. Και πίστεψε με, πληρώνουμε πολλά για την Ελλάδα, ειδικά αυτοί που έχουν και περιουσία. Ποιος λέει για εσάς, ρε παιδιά? Εσείς φύγατε για τη ζωή σας. Απλά αυτό θέλω να πω στον κόκκινο, ότι γης είναι η πατρίς που ζεις. Άμα ήταν καθόμασταν όλοι εδώ και αμήναμε σαν άνεργοι. Και μένω Γερμανία και είμαι Έλληνας όπως οι Αλβανοί, Πακιστανοί και Αφγανοί που μένουν στην Ελλάδα. Δεν είναι Έλληνες, λέει. Ναι. Πες το Θαλακρό πως γελάμε με αυτά που λέει. Ναι. Δεν τσατιζόμαστε, απλά δεν γελάμε. Δεν θέλω να τσατιστείτε. Απλά δεν θέλω μαζί σας να έρθω σε κόντρα. Με αυτό το γουρουνομούρι θέλω να έρθω σε κόντρα. Ναι. Γιατί λέει η πατρίδα, λέει χωρίς πατρίδα δεν ζεις. Πώς δεν ζεις? Εννοείται. Φεύγεις από την πατρίδα και ζεις καλύτερα. Πρέπει να έχεις πατρίδα και ταυτότητα. Ναι. Εγώ δουλεύω για τον Αμερικάνικο. Πατρίδα για τη Γερμανία. Εκεί του δίνει ψωμάκι. Καλά. Να πει ένα ευχαριστώ. Ραπτόπουλε, εγώ δουλεύω για τον Αμερικάνικο στρατό στη Γερμανία. Τι είμαι, Έλληνας Γερμανός? Αμερικανογερμανός είσαι. Τι είσαι? Δουλεύεις για τα συμφέροντα της Γερμανίας. Ρέεις από εκεί πέρα. Ελληναράδε. Πάμε στον κόσμο, ναι. Είσαι Έλληνας που δουλεύεις για τα συμφέροντα των Αμερικανών και των Γερμανών. Έλα, φιλέ. Τι πρέπει να σε πάρουμε το κεφάλι, δηλαδή. Καλημέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Ο Ροδίτης είναι, τι γίνεται? Καλά. Μια χαρά. Είχα καιρό να πάρω και στην εκπομπή εδώ με τον Γρηγόρη, παίρνω πιο πολύ το βράδυ. Ήθελα να πω ότι συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γρηγόρης, ότι πρώτα είναι η πατρίδα, μετά οι ομάδες. Εννοείται, ρε φίλε, τι, το αυτονόητο. Εννοείται. Γιατί αλλιώς θα ίσχυε και αυτό που λέει ο γιατρός, ότι ας πούμε το λέει το βράδυ και τον κράζω καμιά φορά, ότι δεν είμαι Παναθηναϊκός, λέει, γιατί οι Παναθηναϊκοί λέει είστε λέει συντηρητικοί δεξιοί. Μα δεν ισχύει αυτό. Καμία σχέση. Τι καμία σχέση? Δεν υπάρχει σε καμία ομάδα αυτό. Πώς δεν έχει καμία σχέση? Εδώ επί Χούντα στον Παναθηναϊκό τον σπρώχνανε, τον καρασπρόχνανε. Πριν τη Χούντα που ήταν δεξιά τον καρασπρόχνανε. Πλάκα μας κάνεις. Ρε Κωστή, μήπως ήταν. Κάνετε απλά... προπονητή τον Πετρόπουλο επί Χούντα. Κωστή. Άμα στρελάνετε, ρε. 80-20 διαιτησία να πάρετε το αίτητο. Τι Κωστή. Ψέματα είναι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός εκείνος δεν έπρεπε να χάσει την Τούμπα. Δεν έπρεπε να χάσει στη Χαριλάου. Κωστή, μήπως. Κόλα κυροθέν του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-0. 63-64, καθαρό. Ωραία. Αν δεν κάνω λάθος, το είχε βάλει. Ο Λέαντρος.
Αυτά ήταν πριν τη Χούντα και εγώ δεν τα έχω ζήσει. Α, δεν τα έχει ζήσει. Ωραία. Δηλαδή δεν τα δεξιό σε ματιό Παναθηναϊκό. Σταγματάκια δεν τα δεξί. Μήπως όμως. Μήπως όμως τι. Μήπως όμως ο Παναθηναϊκός ήταν απλά η καλύτερη ελληνική ομάδα εκείνη την περίοδο και σπρώχναν την και ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα και άλλα υπέρ 80-20 διετησία. Α, το βρίζαμε όμως. Εκείνη τη δεκαετία, ναι, ακόμα και ο Αλέφαντος παραδέχεται ότι ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερη φουρνιά τώρα. Μην το συζητάμε. Ποιος λέει το αντίθετο, ρε φίλε. Η Χούντα όμως και λεφτά σας έδινε και πριν σας έδινε και λεφτά έδωσε στους Ιουγκοσλάβους που ήταν λιμασμένοι στην πείνα για να περάσετε. Γιατί, του Πατακού η γυναίκα τα λέγε, του Παπαδόπουλου. Ο Παναθηναϊκός τότε ήταν η καλύτερη ελληνική ομάδα. Βρε, και ήταν ότι δεν ήταν. Που είχε πιθανότητες να διακριθεί στην Ευρώπη. Είναι λογικό. Πληρώσαμε από την τσέπη μας. Όπως υπάρχουν αντιπαοξίδες, ναι, υπάρχουν και αντιπαναθηναϊκοί. Ναι. Ο γιατρός είναι γνωστός αντιπαναθηναϊκός. Εγώ δεν είμαι αντιπαοξίδης, γιατί πρέπει να έχεις κόμπλεξ. Για να βλέπεις μπορεί το να τον δίνανε στους αμπελόκηπους και να το έχει από μέσα του αυτό, δεν ξέρω τι έγινε. Αυτό όχι, είναι το, αν το ρωτήσεις, όχι, ναι, θα σου το πει και ο ίδιος. Δεν γουστάρω τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, είναι κόμπλεξ όμως αυτό στην κατάσταση που είναι ο Παναθηναϊκός τώρα. Να λες κιόλας ότι είμαι αντιπαναθηναϊκός. Είναι πιο έντιμο από το να μην γουστάρεις. Είναι πιο έντιμο, όχι, 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 είναι ξεκάθαρος. Λέει, εγώ δεν γουστάρω τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι προς τιμήν του. Η Δέσποινα είχε όμως και τη μανία του ποδοσφαίρου. Έτσι βρέθηκα και στο Παναθηναϊκό, γιατί εγώ είμαι ΑΕΚ. Βρέθηκα και στο Γουέμπλεϊ. Για πέστε με εκείνη την Ερυθρό Αστέρα, αν μπορείτε, γιατί μ' άρεσε. Ο Ιουγκοσλάβος εδώ, ο Πρέβης, εδώ ο Πατακός. Και βεβαίως η αγωνία να μην μπει γκολ από τους ξένους πια, δεν ήταν το 3-0. Για την πρόκριση αισθάνθηκα ότι δεν αισθάνομαι καλά. Λέει ο κύριος Πατακός, ήταν δίπλα μου, τι λύσαξες για να με καθησυχάσεις. Λοιπόν, μου λέει, το πληρώσαμε και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Είδες ο Πατακός. Το πλήρωσε ο ελληνικός λαός τον Παναθηναϊκό. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε, δεν προλάβουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γρηγόρη, δεν χρειάζεται. Λέμε το αυτονόητο τώρα πια. Γρηγόρη, αν πεις ναι, θέλω, θα γίνω δωρεάν ο ποδοσφαιρικός σου δικηγόρος, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω το Ραπτόπουλο. Δεν ξέρεις μπάλα, δεν ξέρεις ποδόσφαιρο και τέτοια πράγματα. Πες ναι, θέλω και θα βγαίνω εγώ να σε ξελασπώνω. Για ποιο πράγμα? Ο ποδοσφαιρικός ο δικηγόρος, ο Ραπτόπουλος συνέχεια λέει ότι δεν ξέρεις από μπάλα, δεν ξέρεις από ποδόσφαιρο. Κάτι πρέπει να πει, καλά κάνει και το λέει. Εσύ γιατί... Να πω κι εγώ που ξέρω από ποδόσφαιρο στον κύριο Ραπτόπουλο που λέει για τον Κουλούρη, με τι μέσον παίζει ο Κουλούρη στον ΠΑΟΚ που λέει. Ναι. Καταρχήν να του θυμίσω ότι τα ίδια έλεγε για τον Μπέλκα πέρυσι. Και τον Μπέλκα την ώρα που το έλεγε, τον παρακολουθούσε ένα τεράστιο γραφείο μάνατζερ για να πάρει τα δικαιώματά. Για τον Κουλούρη, πες μας, για πες μας για τον Κουλούρη. Ο Κουλούρης είναι ένας σύγχρονος ποδοσφαιριστής, σύγχρονος σεντερφόρ. Με τον νου σου. Δεν είναι ο νους μου. Δυστυχώς δεν τον έχω δει από κοντά, τον έχω δει σε 4-5 παιχνίδια. Ναι. Αλλά για να μάθεις και λίγο από μπάλα, γιατί όλο αυτό λες, να μάθετε μπάλα από μένα. Ναι. Είναι ένας σύγχρονος σεντερφόρ, ο οποίος βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Μάλιστα. Την αμυντική λειτουργία. Μπράβο, του παιχνιδιού. Αυτά είναι τελείως. Δεν μου λες. Εσύ λοιπόν που είσαι άσχετος. Δεν και μου λες, εγώ είμαι άσχετος. Ναι, δεν μου λες. Να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν θέλει center back, λες ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν θέλει. Έτσι δεν είπε. Θέλει εξάρι και οχτάρι. Γιατί ναι, πάει καλά στην άμυνα. Η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν είναι η άμυνα του, οι τέσσερις της άμυνας. Γιατί να σου θυμίσω ότι ο Μάτος είναι ο πιο επιθετικός. Στα λόγια μου έρχεσαι, άμπαλε. Στα λόγια μου έρχεσαι, άμπαλε. Το εξάρι και το οχτάρι. Άμπαλε. Και α σου πω και κάτι άλλο, εσένα που είσαι άμπαλο. Άμα πετάξει τον Κουλούρη στα σκυλιά, άμα πετάξει τον Κουλούρη και το διώξει, ποιο θα τον πάρει, ρε. Άκουσε με λίγο. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο αμήνεται και επιτίθεται όλη η ομάδα. Ναι. Αυτά που σου λέει ο Αλέφαντος είναι πριν 300 χρόνια, αγόρι μου. Άκου λίγο να σου πω για να μάθει. Ναι. Ο Αλέφαντος οδηγεί στο center forward, τι έλεγε. Ναι. Μην καταναλώνει δυνάμει δεξιά και αριστερά, ώστε να έχει δυνάμει να κάνει την κούρσα να βάλει τον γκολ. Ναι. Σήμερα ο προπονητής λέει στον παίχτη, βγάλε τα ντερά σου να τρέχει δεξιά και αριστερά, για να μην επιτίθονται οι αντίπαλοι. Ρε Κουλούρης, άμα βρει ένα center back, θα τρακάρει απάνω του. Τρελαμάρε με λε. Και θα σου κάνω εγώ άλλη ερώτηση. Βράστα σύγχρονος, βρε, τον πλατιπόδι τώρα μα τον κάνει center forward. Γκόμενα του Κουλούρη, εσύ μωρέ τώρα. Ωραία. Άμα τον πει ο ΠΑΟΚ, φεύγεις από τον ΠΑΟΚ. Φεύγεις. Ναι. Ποιος θα τον πάρει. Ναι. Ποιος. Ο Ατρόμητος θα πάρει τον Κουλούρη. Θα τον Οάρτα, θα σου κάνει πλάκα πάλι. Αντέρε Χασοδίκη, βγει από εδώ. Δεν τρέπεσαι το δικηγόρο μου, το μιλάς έτσι. Αντέρε Χασοδίκη, βγει. Δεν τρέπεσαι το μιλάς. Κουρούνι. Χασοδίκη να πει. Δεν τρέπεσαι για όλους, έχει να πει κάτι κακό. Ποια δίκη κέρδισε αυτό. Πού να ξέρω εγώ ποιος είναι. Δεν ξέρω ποιος είναι. Πάμε. Μόλις τον προσέλαβα να τον πει Χασοδίκη. Αν να χαθεί. Αυτό κρατώ για σένα. Δεν ξέρω πού το πάει και τι υπονοεί, πραγματικά. Παρακαλώ. Έλα, Γερμανοζολιά, για σένα είναι. Έλα ρε, ανασκοκομμουνιστή, τι έγινε. Θα πας στην αντισυγκέντρωση. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, δεν θα με διακόψεις, διακόπτει,
Θα πα, ρε. Θα πα στην αντισυγκέντρωση τη Ιφανέτ, ρε. Τώρα. Άκου, δεν θα με διακόψει, είπα. Θέλω να πω στον Μπούζα, όσες σημαίες και να στείλεις Μπούζα, όσα και κρουασάν, ό,τι και να στείλεις, πάλι τρίτος θα βγεις, τέταρτος Μπούζα και δεν πάψε το κλάμα. Σε βαρέθηκα να κλαις κάθε μέρα. Εσύ τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω από την αντισυγκέντρωση, τι έχεις να μας πεις. Θα μαθαίνεις από μένα, ρε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω από την αντισυγκέντρωση, τι έχεις να μας πεις. Άκου να δεις. Εδώ ρε δανεικό πήγα να πάρουν από το Παναθηναϊκό και κάνανε ένα μήνα, ρε. Ναι. Δανεικό, ρε, αυτός ο άπλας, ο Σκούς Μαντάκ, ρε. Αυτός ο άπλας, ρε, ο Γερμανοτσολιάς. Λοιπόν, άκου τώρα. Δανεικό, ρε, δανεικό πήγαν να πάρουν, ξεφτύλες, ρε. Άκου να δεις, ρε. Ναι. Δεν μπορούσαν να τον πάρουν κανονική μεταγραφή. Που πήρε... Το πήρε η βραζιλιάνικη ομάδα, για. Τους χρησιμοποίησε, ρε, για να πάρει πιο πολλά λεφτά από την Ιντερναζονάλ, ρε. Τους ξεγέλασε, ρε. Πού να δεις, ρε, και το καφτατζόγλιο που θέλουν να πάρουν να ικανοποιήσουν το κόμμα που θέλουν, ρε. Τρίτον, άκου να δεις, να πω στους παοκάρχες και σε αυτό το βαλσαμωμένο το πρόεδρο Τσέπο που βάλαν εκεί. Βαλσαμωμένος. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούς, ναι. Ό,τι και να κάνουνε, ρε, πρόσεξε να δεις, ό,τι και να κάνουνε, η μεγάλη ομάδα της πόλης είναι ο Ηρακλής και μετά ο Άρης, ρε. Πάρτε το χαμπάρι, ρε. Γεια σου, Γίγαντα, στον επόμενο. Πες αυτό που λέει για τον Κουλούρη, λέει ο Θουβού, άμα φύγει αύριο ο Κουλούρης, ποια ομάδα θα τον πάρει και βάλε την κομματάρα, την παρτουδιά του Ταλάρα. Έχετε σαλέψει. Παοξίδες με τον Κουλούρη, έχετε σαλέψει. Τι δίνεται το τελευταίο μήνα και λέει τόσες χαζομάρες. Καλημέρα, μια χαρά. Από μπάλα ξέρει. Παίρνει άστο. Το παρισμένο σου. Μη πάμε. Άσε ναι. Κόκκινε. Εσύ ανέβασε ζάχαρο και κοιμήθηκε μετά τις 3 η ώρα. Άντε, σταμάτα να πούμε. Βόνταφον. Τι λέει εδώ. Σκέφτεσαι το Σαββατοκύριακο από τώρα. Ορίστε. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Αυτό που λέει Παοξάκη, τι έγινε, ρε φίλε. Μια χαρά, φίλε. Όλα καλά. Όλα καλά. Δεν είναι αντιφάρε, φίλε, αυτή στην Ένωση Ποντίων που κάνουν του οπάδου. Βγάλε κόμπλεξε, βγάλε. Είναι αντιρακλής, είναι, φίλε, να πούμε. Γιατί. Έχουν ρίξει 20 φορές την μπάλα, 20 φορές το μπάσκετ, 5 φορές το βολέ και ακόμη. Γιατί έχει τόσο αποθυμένα. Ακόμη είναι εκεί πέρα. Γιατί έχει τόσο αποθυμένα. Κάτι θέλει, κάτι σου ρίχνει. Γιατί έχει τόσο αποθυμένα. Μπορώ να μιλήσω, κύριε. Ναι, ρωτάω κάτι και θα πει ότι. Γιατί τόσο αποθυμένα. Δεν είναι θέμα αποθυμένο, είναι ψέματα αυτά που λέω. Ναι. Για πες μου, γιατί είναι ψέματα. Γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή τώρα είναι εκεί οι παλέμαχοι και γίνεται μια προσπάθεια. Οι παλέμαχοι. Οι φύρε των ομάδων είναι παλέμαχοι. Άκου εμένα. Γίνεται μια προσπάθεια μέσα στην οικογένεια και την κλεβάζει. Οι μεγαλύτερε φύρε μια ομάδα είναι οι παλέμαχοι. Μπορώ να μιλήσω τον κύριο. Ναι, ρε φύρα. Και του λε, δηλαδή τι. Φύρα είναι οι παλέμαχοι. Φύρε. Φύρε είναι. Τι κακό κάνουν, για πε. Ακόμη ένα υποτιμών είναι ρε. Δεν υπάρχει αυτό που λε. Δεν υπάρχει. Όχι. Ποιο είναι πρόεδρο στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Πρόεδρο. Είναι ο Παπαθανασάκης. Νίκο, όχι. Και όχι. Όχι. Ποιο είναι. Ο Νίκος Βαφιάδης. Ποιος. Νίκος Βαφιάδης. Ποιος Βαφιάδης, ρε, πλάκα κάτι. Καθόλου. Γιατί κορυδεύετε τον κόσμο, ρε. Ποιος κορυδεύει τον κόσμο. Πού τα λέτε αυτά εδώ πέρα, ρε. Θέλω να σου πω λοιπόν και κάτι. Το αφημί πιανού είναι, ρε, αυτό σε λέει. Το αφημί. Ναι, πιανού. Θα γίνει νέα παέλα. Α, θα γίνει. Θα. Του χρόνου. Του χρόνου τον παραχρόνο. Στην κατηγορία. Άκου λίγο, άκου λίγο. Για να μιλάμε σοβαρά. Θα πεις... Δεν σε έχω απαγορεύσει να πεις οτιδήποτε. Α, γιατί δεν το απαγορεύσει. Ποτέ. Δεν με να μιλήσω όμως. Κοίταξε. Δεν μπορώ να ακούω πράγματα τα οποία δεν υφίστανται. Θέλει να κάνει αμάντα κόμμα. Δεν είναι ότι δεν υφίστανται, ρε. Τώρα μόλις βγήκε ότι δεν είσαι σωστός. Τώρα μόλις. Πού δεν είμαι σωστός. Φάλαξη. Μα δεν είναι υπάρχει πάει στην Τρίτη πάντων, Εθνική. Ας πάμε λίγο στα σχόλια. Έραση τεχνικό είναι στην Τρίτη Εθνική. Η εταιρεία το ποια είναι η εταιρεία. Η εταιρεία θα γίνει του χρόνου. Θα γίνει. Καλά. Θα. Δεν ισχύει αυτό, δεν το ξέρεις. Άμα ανέβει ρε κόκκινε αλφα θα γίνει, θα γίνει πάει. Ναι, άμα βγει β' Εθνική ναι. Παραμένει ο Παπαδόπουλος. Όχι, λάθος κάνει. Καλά. Θα το δούμε αυτό. Λάθος κάνει. Εσύ κάνεις λάθος. Για λέγε φίλε. Πάμε και στα σοβαρά λίγο. Λοιπόν, όσο αφορά αυτή την ιστορία που έχει καταντήσει αηδία με το Σκοπιανό. Για να τελειώνουμε με αυτούς τους τύπους και να τελειώσουμε και με τους τοκογλύφους και τις τράπεζες και δεν συμμαζεύεται, είναι απλά τα πράγματα φίλε, ξεκινάμε σε 12 ώρες και είμαστε μέσα στα Σκόπια και τελειώνει η ιστορία. Να τελειώνουμε με αυτούς εδώ πέρα. Αυτές τώρα τα Σκοπιανά και Μακεδονία και Νέα και αυτά εδώ πέρα δεν έχει. Σε 12 ώρες μπαίνουμε μέσα και τελειώνουμε μια για πάντα.
Γεια σου. Πόσο το κάνεις, τι γνώμη πάνε. Έχετε για την αντισυγκέντρωση, πόσο τρύπημα και πόσο φόβο έχουν οι κυβερνώντες, οι φίλοι σου, Κόκκινε. Είναι φίλοι μου. Ναι, πάλι Πασόκοι, οι φίλοι σου φοβούνται τη συγκέντρωση και στέλνουν τη συμφανέτε εκεί να κάνουν αντισυγκέντρωση. Ορίστε. Για να αποτρέψουν τον κόσμο να πάει. Αλλά εσύ σαν κότα που είσαι, λιγράτη, ναι. Και μεθάνιο μες στο στούντιο. Όταν λέω τον κόσμο ότι πρέπει να πάει στη συγκέντρωση, ναι, όταν καλώ τον κόσμο να πάει, πώς με χαρακτηρίζεις. Όχι, να χαρακτηρίσεις και την αντισυγκέντρωση. Αλλά εκεί δεν το διάβαζα και λέω ότι είναι απαράδεκτη. Για ξαναπέστο. Ότι είναι απαράδεκτη. Ρίξου κι άλλο πινελίκι. Προβοκάτσια. Μπράβο. Ποιοι είναι, κυβερνητικοί. Δεν ξέρω. Παρακρατικοί. Τι είναι. Ό,τι θέση του. Η αναρχική με την Τσίπρα τα βρήκανε. Εγώ φίλε τα είπα χτες. Ή θα κάνετε επανάσταση από τα ράδια ή δεν θα κάνετε. Ναι. Τι είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν την αντισυγκέντρωση. Ναι. Ναι. Ωρε μεθάνιο που πέφτει. Λέγε φίλε, ναι. Ναι. Εσύ δεν απάς. Ωρε μεθάνιο που πέφτει, ναι. Εσύ δεν απάς. Αθιδάπαθε. Δεν θα πας καν. Έλα ρε, συγγεννήθηκες για να φοβάσαι, Κόκκινε. Πάμε στον κόσμο. Άντε. Καλημέρα, φίλε. Γεια σας, Μακεδόνες. Γεννήθηκες για να φοβάσαι. Έλα, φίλε. Τι κάνουν οι Μακεδόνες. Μακεδόνες θα κάνουν αντισυγκέντρωση. Μου λες, Κωστά, χθες το βράδυ έκανες, λένε, ένα κουίζ. Εγώ δεν το άκουσα και κάποιοι φίλοι μου που το άκουσαν λέει ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Τι κουίζ έκανες. Πώς? Για τον ΠΑΟΚ και τη Μακεδονία με είπαν, αλλά δεν το κατάλαβα. Πώς, τι έγινε. Πού να το καταλάβεις, αφού είσαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Τα καταλαβαίνετε εσείς ΠΑΟΚΣΙΣ, αν τα θέλετε. Μαθηματικά φροντιστήριο να πούμε. Δεν το κατάλαβες. Για πες λίγο να τα ακούσω. Το βράδυ. Πάμε, επόμενη, το βράδυ. Ναι. Το ΠΑΟΚΣΙ. Ναι. Κωστή. Ναι, κύριε. Καλησπέρα. Εσύ που βγάζει κοστί κάποια συμπεράσματα γενικά για του ανθρώπου, θα σου πω. Μίλα πιο δυνατά, ρε, μίλα πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Έλα, μ' ακούς τώρα. Πάμε καλύτερα, ναι. Ναι, λοιπόν, βγάζει πολλές φορές κάποια πράγματα για του ανθρώπου, άμα ακούς και τα λοιπά. Γιατί δεν του λες αυτού του Έλληνε και για τα αφεντικά, μιλάω του παλιού Έλληνε τη Γερμανία. Αφού είστε τόσο πατριώτε, όταν έρχονται οι περισσότεροι από αυτού, γιατί του Έλληνε του στίβουν σαν λεμουνόκοπε και αν να του δώσουν 5 ραγμές, δίνουν 2. Τους βασανίζουνε, αυτά λένε, ναι, αυτό. Άμα δεν ισχύει, ας πούμε ότι δεν ισχύει. Και ένα άλλο που θέλω να σου πω. Ναι. Αφού η Σπίνα Παπαδοπούλου παραδέχεται τέτοια πράγματα για την επταετία, φαντάζομαι ότι γινόταν από πίσω σε άλλα ζητήματα. Α, καλά, ναι, άγιοι έχουν δική. Όταν για την μπάλα η ίδια παραδέχεται ότι κάναν έτσι, φαντάζομαι για τα υπόλοιπα. Σωστά τα λες. Πολύ ωραία τα λες. Σωστά τα λες. Καλό μεσημεράκι. Καλό μεσημέρι. Φαντάζομαι ότι γινόταν στα άλλα θέματα. Καλημέρα, ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Όσον αφορά την ερώτηση που έκανες πριν για την άποψη για τους συλλαλητήρες στον προηγούμενο φίλο, φίλε, εγώ πιστεύω ότι είναι εθνική προδοσία αυτό το πράγμα. Ποιο? Για μένα αυτό. Το αντισυλλαλητήριο? Τη Ιφανέτ. Το αντισυλλαλητήριο, ναι. Για μένα είναι εθνική προδοσία, φίλε. Δεν γίνεται να υπάρχουν άνθρωποι στη Βόρεια Ελλάδα που να γυρνάνε και να κάνουν αντισυγκέντρωση. Είναι προβοκάτσια, φίλε. Φίλε, δεν γίνεται να υπάρχει Βόρεια Ελλάδα που θα πάει στην αντισυγκέντρωση. Και θα γυρνάει μετά να μου λέει εγώ αγαπάω την πατρίδα μου. Δεν υπάρχει αυτό. Ξεχάστε τα αυτά, τελειώσαμε. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα με τα Σκόπια γενικά, αυτοί έχουν το ζόρι φίλε, όχι εμείς. Μακεδονικό έθνος δεν υπάρχει, τι θέλουν να το χτίσουν. Δεν ξέρω, εμείς στο χέρι μας είναι φίλε. Στο χέρι μας είναι φίλε να μην είμαστε χαλβάδες. Κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ασκούμε κανονικά πολιτική. Και όχι με τσουτσάκια που έχουμε σήμερα. Όχι χαρακτηριστικά, όχι. Έλα, Λελίδη! Σωστό, okay, Λελίδη! Okay. Κόψαν το φίλο, τσουτσέκια και τέτοια τους πολιτικούς. Δεν μοιαζετούμε. Σκίζουμε τον κάθε έναν, έχουμε την ελευθερία. Όχι χαρακτηρισμοί. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Καλά. Ναι. Λοιπόν, ρε παιδιά, τώρα θα πω κάτι, δεν θα σας αρέσει, αλλά... Λέγε, ρε Μποκτάνη. Λέμε για το μακεδονικό και από ό,τι άλλη, ρε εσείς χορηγοί είστε, ρε, στο καζίνο. Εμείς είμαστε χορηγοί. Ναι, μετά όταν κλείνει η εκπομπή σας τι χορηγούσε. Μπερδεύεσαι. Μία από τις εταιρείες. Σα απάντησα. Μία από τις εταιρείες οι οποίες διαφημίζονται είναι για το καζίνο Στεργέλη. Να σου πω και κάτι άλλο. Όταν πάω στην Αλβανία, επειδή τυχαίνει να πάω από. Μία από τις εταιρείες οι οποίες διαφημίζονται είναι και το καζίνο Στεργέλη. Ισχύει. Κόψε. Ρεσί, εδώ με τι μιλάς. Με κρατικό ραδιόφωνο. Ιδιωτικό μέσο προσπαθεί να επιβιώσει. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα από παιδιά. Δηλαδή, όποια διαφήμιση βάζουμε σε οθούμε να πας εκεί, τι διαφημίζουμε, την προβάλλουμε. Μην τα μπερδεύεις. Τέλος πάντων. Στον επόμενο.
Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Οι Έλληνες που φεύγουν στο εξωτερικό, όπου και αν βρίσκονται, είναι Έλληνες. Δεν είναι τίποτα άλλο. Γιατί η Μακεδονία χύθηκε πάρα πολύ αίμα. Όλοι πρέπει να πάμε στη συγκέντρωση και η Ελλάδα δεν διώχνει τα παιδιά της. Οι πολιτικοί διώχνουν τα παιδιά τους από την Ελλάδα. Είμαι μητέρα παιδιού που ζει στο εξωτερικό και κάθε μέρα ονειρεύεται. Αν επιτρέπετε σε ποια χώρα. Ό,τι θα μπορέσει να γυρίσει πίσω. Αν επιτρέπετε σε ποια χώρα. Στην Ελβετία. Είναι καλά. Είναι καλά, κάνει μεταπτυχιακό, την πήραν σαν αριστούχα, δεν είναι πλούσιο κόριτσο. Όχι, κόρη έχετε, μπράβο. Συγχαρητήρια. Και σε δύσκολη χώρα. Ναι, σε πάρα πολύ αλλά νομίζω χώρα. Ότι... Και ονειρεύεται κάθε μέρα. Αλλά θέλω να πιστεύω. Και να γυρίσει πίσω. Είναι πολύ καλά ιστορία. Θέλω να πιστεύω ότι τη σταυροφιλήσατε για να πάει, γιατί εδώ δεν θα τη δίνανε αυτές τις ευκαιρίες. Γιατί αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε. Όχι, αλλά δεν πάβει να είναι Ελληνίδα. Εννοείται. Και δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι φύγαν από την Ελλάδα για να δουλέψουν πάψαν να είναι Έλληνες και είναι κάτι άλλο. Ίσα-ίσα φέραν τα λεφτά τους και βοήθησαν στην ελληνική οικονομία. Μιλάω για τους Έλληνες που φύγανε, ξέρετε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το 60. Ακριβώς. Όταν φύγανε. Ακριβώς. Καταλάβατε. Μετά το 50. Και οι Έλληνες που φεύγουν, όλα τα νέα παιδιά, λαχταρούν να γυρίσουν πίσω και να φέρουν τα λεφτά τους και τις γνώσεις τους πίσω. Όταν θα έχουμε σωστούς πολιτικούς. Δεν ξεχνάνε την ιστορία τους και δεν πάβουν να είναι Έλληνες. Και όλοι πρέπει να πάμε στο συλλαλητήριο. Είναι ντροπή. Όλοι με μια ελληνική σημαία και τίποτα άλλο. Ό,τι ακριβώς, κόμμα και είναι ντροπή για μένα που είμαι από τη Μακεδονία. Είναι πολύ μεγάλη ντροπή για όλους αυτούς που πάνε στα Σκόπια για οποιονδήποτε λόγο και αφήνουν τα λεφτά τους εκεί. Πρέπει να γίνει εμπάργκο. Συμφωνούμε. Στα λόγια θα γίνει εμπάργκο. Να είστε καλά, κυρία μου. Καλά τα λέει η κυρία. Ο ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και το ΤΑ ΠΑΟΚ, αλλά και όλη η οικογένεια του δικεφάλου, στο μεγαλύτερο αθλητικό και κοινωνικό κίνημα Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας, γέφυρα πολιτισμού μεταξύ Βασιλεύουσας Κωνσταντινούπολης και της Συμβασιλεύουσας Θεσσαλονίκης, ενώνει τη φωνή του με την εθνική θέση εκατομμυρίων Ελλήνων και διατρανώνει. Ελώνει. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών στηρίζει το συλλαλητήριο της Κυριακής 21 Ιανουαρίου 2018. Αυτή είναι ανακοίνωση. Για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Τελείως. Έστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία. Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Βλέπεις. Και σου λέει να πάτε όλοι στο συλλαλητήριο και θα είμαστε εκεί. Αντρίκιο. Ωραίο. Και πάρα πολύ. Πάρα και Ηρακλήδη στην Καμάρα, ε. Ηρακλήδη ήταν στην Καμάρα. Στην Καμάρα θα λέει. Καραούλι θα στήσουν στην Καμάρα! Στο κόκκινο! Πού θα πας, ε? Πού θα πάω, στο Λευκό Καμάρα. Πύργο. Στο Λευκό Πύργο. Κοίτα, μην πας από την Καμάρα, καταλάβεις και σε κρεμάσουν ανάποδα. Ηρακλήδης! Γιατί να με κρεμάσουν? Γιατί δεν σε χωνεύουνε, ρε! Γιατί δεν με. Όποτε πάω στο κήπεδο, γιατί δεν μου το λένε. Τι κήπεδο, κρυμμένο, πα στη Σουήτα, κλειδωμένο, πα στην άβη. Ποια Σουήτα, ποια Σουήτα. Άντε, σαν Ζευζέκη, πάρε σε διάλειμμα. Εγώ δεν μεταφιέζομαι σε εσένα για να πάω. Ζευζέκη, μπαϊσέξουλα. Άντε, ρε Ζευζέκη. Εγώ δεν μεταφιέστηκα για να πάω στο γήπεδο. Κοίτα, μην πα στην Καμάρα και σε κρεμάζουν εκεί από το κάτω. Πάω όπω είμαι. Περνάγανε τα τραμ. Πάω όπω είμαι με τα ρουχαλάκια μου κανονικά. Πού πα, σε ποια δίρα πα. Πάντως, όλο το γήπεδο. Για πάρει τη 13 να δούμε πώς θα γυρίσει. Όπου θέλεις, πάω. Ε, σιδερώσει ο μπιφτέκης. Όπου θέλει. Η ζόλα. Όπου θέλεις, πάω. Κατάλαβες. Σαρανταψεύτη. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με
εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Καλημέρα, Γιώργο μου. Ο, τι κάνεις, Θεοδωρούλα? Τι να κάνω, παιδί μου, να πω καλά. Ας πω καλά, επειδή ρώτησες, δηλαδή. Όταν μεγαλώσεις, παιδί μου, υπομονή κάνεις και κουράγια. Να, μίλαγα με τη Φωτεινή του Αποστόλη του Φούρναρη που μεγαλώσαμε μαζί. Δίπλα-δίπλα τα σπίτια μας στο Βαβακόφιτο, τα ίδια βάσανα και εκείνη, ξεχασμένη από όλους. Ήθελε, βλέπεις, ο πεθερός να έρθουμε Αθήνα, να μεγαλοπιαστεί. Και τι κατάλαβε, τον έφαγε το άγχος και δουλειά. Βρε 142 ρίζες ελιές και 18 ποτήρια. Λογοδιάρια. Ο τύπος της διάρειας που το Ταζεκτάν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Ταζεκτάν. Η νέα εποχή στην αντιμετώπιση της διάρειας. Γεμιστά με κοιμά. Ούτε τη πω εγώ τι να βάλω. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968, στο Άλμα Ισύψος, ένας πρωτοεμφανιζόμενος αθλητής Στίβου έδειξε τη θέλησή του και νίκησε, κάνοντας κάτι που δεν είχε δοκιμάσει ποτέ κανείς. Το ανάποδο άλμα. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής NGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-777. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω. Αγάπη μου, να, δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν η μεταφορά και το ανέβασμά τους έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2-31-0-68-68-76. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου. Καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα πουκαμισάκι. Ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Τώρα, Extra Extra Large εκπτώσεις έως 50% μείον. Μπαταρίες για UPS υπολογιστών έχετε. Κύριε Νίκο, μπαταρίες για UPS υπολογιστών έχουμε. Πες του να πάει στη Στάνταρ. Δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Για όλες τις μπαταρίες, αλλά και για υπηρεσίες όπως After Sales Service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου κι αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίας οχημάτων, δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Τρία σημεία πώλησης στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο. 2310-523-014 ή αν προτιμάς, μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία? Βάλε Στάνταρ. Βασανιστείτε, μωρά! Ο μοναδικός και ανεπανάληπτος Λευτέρης Πανταζής ανεβαίνει στο stage του Θεάτρου Βεργίνα για να φέρει Ταραχή στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε τον αγαπημένο Λεπά σε μεγάλα κέφια να τραγουδάει τις κορυφαίες επιτυχίες του από το ξεκίνημα της καριέρας του μέχρι σήμερα. Ένα λαϊκό πρόγραμμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Μόνο για 5 εμφανίσεις. Παρασκευή και Σάββατο. 2, 3, 9 και 10 Φεβρουαρίου και την Τσικνοπέμπτη 8 Φεβρουαρίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Απολαύστε ένα live που θα σας στείλει εγγυημένα στο Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τα Grand Optical υποδέχονται τη νέα χρονιά με μοναδικές εκπτώσεις έως 60%. Ασυναγώνιστη ποικιλία και κορυφαία ποιότητα σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως από μόλις 28 ευρώ. Αποκτήστε τις αγαπημένες σας μάρκες έως μείον 60% στα Grand Optical. Η Gina Vista επιστρέφει με μια νέα μεγάλη επιτυχία. Σεντόνι με αστέρια. Επάνω σε σεντόνι με αστέρια. Με ρίξα μια βραδιά τα δυο σου χέρια. Και ήταλες και παίζαν ομάδαρες. Βροχή πέφταν τα σουτ και οι κολάρες. Για τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς αγώνες, πρώτο τραπέζι Vista. Με ανανεωμένη πλατφόρμα, μεγάλες καθημερινές προσφορές και mobile site που αλλάζει τα δεδομένα. Vistabet.gr. Όλα παίζονται εδώ. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Για τις προσφορές ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μακεδονία.
Η χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ελλάδας. Κάτω τα χέρια. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε το 2310 και τα 390 για να και πάλι δικά σε 955 κενό το μήνυμά στο 54340. Μαζί μας η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων, η εταιρεία Skoda Eskiadis Balodimos στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Μία ακόμα υπερπροσφορά για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.050 ευρώ. Καλά ακούτε, μπορείτε να το κάνετε δικό σας πηγαίνοντας τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας το 2310-596-596. Έχουν μείνει 6 κομμάτια και υπενθυμίζω ότι η επιδότηση της ΔΕΠΑ δεν είναι για μια ζωή. Έχω ένα φίλο μου, ο οποίος αδερφός του είναι αστυνομικός. Ναι. Και μου λέει, το φωνάξαν τον αδερφό μου, λέει, να πάει, λέει, 12 η ώρα στην Καμάρα, λέει, έχει υπηρεσία. Λέω, τι υπηρεσία. Τον φωνάξαν έκτακτα, λέει, 12 με 2 να κάνει κάτι εξτραδάκια. Λέω, τι δουλειά έχει εκεί. Είναι αστυνομικός, λέει ο αδερφός μου, είναι στο τμήμα, λέει, μυστικός. Ναι, και τον φωνάξαν, λέει, 12 η ώρα στην Καμάρα, λέει, έχει υπηρεσία. Λέω, και τι. Του είπα να μην τη θύλει αστυνομικός, λέει, να τη θύλει παλιάτσος. Λέω, γιατί αυτό το πράγμα. Και λέει, ξέρω εγώ, τι ξέρω, ρε γάμο το λέω. Εσύ έχει καμιά αυτή η ρεκόκκινη να μου πει. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αφού είναι φίλος σου, έπρεπε να ρωτήσει. Αν σε προφέρει. Ναι. Κόκκινα γινόταν κάτι παρόμοιο με τα Σκόπια σε άλλο μέρος της Ελλάδας, θα σε ένοιαζε, θα έκανες εκστρατεία όπως τώρα. Αν ο Ερντογάν ζητήσει 5-6 νησιά, θα πάρεις το όπλο ή θα ράξεις. Καθένα στην πάρ του σκέφτεται. Θα πάρει το σάντιτς με το λουκάνικο και θα πυροβολάει τη μουστάρδα. Η Ελλάδα είναι μία. Η Ελλάδα είναι μία. Εντάξει. Μου λες, αυτοί είναι αντιεξουσιαστές. Σε ποιο τμήμα υπηρετούν? Κόκκινε. Γιατί ρε κόκκινε. Σε τάπος ο δικηγόρος, άμπαλε παπαγάλε, ναι. Τσατσάκι του αλεφαντού. Ναι. Εσείς την μπάλα οι παοξίδες τη βλέπετε τετράγωνη. Είδατε τον κουλούρι, είδατε τον κουλούρι ταλέντο. Ρε ηλίθι, άμα ο κουλούρης δεν είχε μάνατζερ αυτό τον Μιχαλολιάκο, όπως το λένε τον Κουτσολιάκο, ούτε στον Αστέρα Εξαρχείων δεν θα έπαιζε. Χαϊβάνια. Ανακοίνωση από τον Εραστέχνη Απόλλων Πόντου. 2.500 χρόνια ελληνικής μακεδονικής ιστορίας δεν παραγράφονται με πολιτικά τερτύπια. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Το θέμα δεν είναι πολιτικό, αλλά όλων των Ελλήνων. Αφορά εμάς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους προγόνους μας. Ναι. Μόνο με τη φωνή μας και με αγώνα θα δείξουμε τη δυναμική μας. Ο Απόλλων γεννήθηκε από Έλληνες πόντιους αγωνιστές που έφτιαξαν τη ζωή τους και πρόκοπταν σπουδαία γη της Μακεδονίας. Οι παππούδες μας αγωνίστηκαν για αυτά τα άγια χώματα. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Ναι. Γι' αυτό ο Γυμναστικός Σύλλογος Απόλλων θα συμμετέχει στο αθλητήριο της Κυριακής. Εγώ βλέπω να πέφτει ταβερνόξυλο. Μπράβο, ρε Αλεξάνδρε. Υπάρχει περίπτωση. Κοπρόσχυλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ταβερνόξυλο. Γι' αυτό δεν θες να πάρει. Αυτό σε νοιάζει. Πώς θα πέσει. Γι' αυτό φοβάσαι. Χρόνια πολλά στον Θανάση τον Πολίτη, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον από εδώ και πέρα τη ρύθμιση των ήχων. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, καλημέρα. Άντε, φίλε, καλημέρα. Έλα. Από Νίκος, όπου λέω, από Αθήνα είμαι. Γεια σου Νίκο, από την όμορφη Αθήνα. Ανάλογα ποιο μέρος της Αθήνας είσαι. Βόρεια προάστια δεν βλέπονται. Από κάτω είναι ωραία, λέγε. Αμπελόκηπος. Καλά είσαι εκεί στο κέντρο, καλά είναι. Ναι. Από Λάρισα είμαι. Ναι. Άκουγα την εκπομπή τη Δευτέρα. Ναι. Κόκκινε, πιστεύεις ότι η ΑΕΛ θα νικήσει? Ή θα γίνει η καθιερωμένη εκδρομή της ΑΕΚ στη Λάρισα? Πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Να. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει η Λάρισα. Πιστεύω πάντως ότι θα παίξει για τον Ολυμπιακό η Λάρισα, φίλε. Η Λάρισα θα κάνει τα πάντα για να κόψει τον Ολυμπιακό η Λάρισα. Θα παίξει, σωμένη είναι, θα παίξει για τον Ολυμπιακό. Πάμε παρακάτω. Το τι θα καταφέρει δεν ξέρουμε. Ωραία, μακάρι. Μακάρι να αλλάξει αυτή η εκδρομή. Και τέλος, και θέλω να πω κάτι, επειδή είμαι και Ρεάλ. Ρεάλ, ναι. Είμαι Ρεάλ, ναι. Και ούτε στη Μαρμίτα ούτε σε ένα αλλού δεν έχει αναφερθεί πάλι που βλέπουμε φέτος. Έχω πει, κύριε, ότι προπονητής δεν υπάρχει. Ζητάνε ο κύριος Κόκκινος διαφωνεί. Τέλος πάντων, σε βάθος χρόνου θα δούμε. Δεν διαφωνώ, λέω, η ιστορία θα δείξει. Ναι, πιστεύετε ότι έχει, η Ρεάλ έχει πρόβλημα στην άμυνα?
Η Ρεάλ έχει πρόβλημα με τον προπονητή. Η Ρεάλ έχει πρόβλημα γενικότερα. Παίζει με ένα κόφτη μόνο. Εντάξει. Βάζει τον Μόντριτ σε ρόμβο και έχει πολύ αραιά τη διάταξή τη. Ανεβάζει πολύ ψηλά του μπακ. Έχει οι γραμμές της αντί για τα 40 μέτρα είναι στα 70. Ο Ρονάλντο κολοπεδαρίζει. Έχει πολλά. Έχει πολλά. Δεν εκμεταλλεύεται τον Ίσκο όπως πρέπει. Πολλά έχει. Ωραία. Το πρώτο που έχει δεν έχει προπονητή. Δεν συμμαζεύεται. Μπαίνουν στα κενά οι αντίπαλοι. Ο Ρονάλντο την έχει αλλάξει. Σεντερφόρ την έχει διγκόμενος. Εντάξει. Έχει πολλά θέματα. Για Λεμπ. Ε? Για Λεμπ. Της Γερμανίας. Τι είπε? Για τον Ιωακίμ Λεμπ. Ναι. Ναι, ακούγεται αυτό, ναι. Δεν ξέρουμε. Για καλοκαίρι. Για πού? Για τη Ρεάλ. Για Ρεάλ Μαδρίτη. Δεν ξέρω, φίλε, τον έχουμε δει μόνο με εθνική ομάδα. Δεν μπορώ να τον κρίνω. Και αυτό καλό που λέει. Σε σωματιακό επίπεδο. Ναι. Σε σωματιακό επίπεδο είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Τα πράγματα, βέβαια. Σωστό, σωστό. Έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Δηλαδή, δεν είναι τυχαία. Διαφορετικό όμως. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ο Κωστής λέει κάτι για τον Αΐμνους τον Παναγούλια. Για τον Παναγούλια ήταν μεγάλο πλεονέκτημα με την εθνική Ελλάδα ότι ήταν άνθρωπος ψυχολογίας. Τεράστιο. Ενώ σε... Δεν ήταν προπονητής ο Παναγούλια. Ο Κωστής λέει δεν ήταν προπονητής. Διδακτορικός η ψυχολογία. Αλλά επειδή ήξερε να παίρνει το 100% μπορούσε να σε πείσει ότι είσαι ο. Τι να σου πω, πιο υπεράνω. Το Μπουγιουκλή και το Σαμόλη του έλεγε ποιο ντέταρε, τον φάτε λάχανο. Και το πίστευαν αυτοί οι φελοί. Και οι δύο. Όχι φελοί. Ήταν επικοινωνιακό. Είχε αθυποβολή, είχε προσωπικότητα. Πώ θα το πω. Αυτό τη συμπεριφορά. Πήγαμε στην προπόνηση να τον δούμε και έκανε σπριντ και σουτ στο τέλο προπόνηση. Να σε καλά, φίλε. Έχουν διαγραφεί από το ποδόσφαιρο 60 χρόνια. Αλλά το άλλο το κομμάτι ήταν πιο ισχυρό, η προσωπικότητά του. Καλημέρα. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου, Γρηγόρη. Ρε φίλε, ξέρεις τι, Βασίλης. Έχει αρχίσει λίγο και με ενοχλεί όλο αυτό το θέμα με τη διαφήμιση του καζίνο στα Σκόπια. Με τον τρόπο που προσπαθείς να με πείσεις ότι δεν προωθείς το συγκεκριμένο καζίνο σαν μαγαζί. Πρόσεξε, χωρίς να διαφωνώ με την διαφήμιση σε μια ελεύθερη αγορά. Αλλά ο τρόπος που προσπαθείς να με πείσεις ότι δεν προωθείς το μαγαζί, όταν η ραδιοφωνική διαφήμιση είναι μια προωθητική ενέργεια, ρε φίλε, είναι πολύ λάθος. Κάνεις ένα σφάλμα. Δεν προσπαθώ να σε πείσω. Ωραία. Σου λέω ανάμεσα στις υπόλοιπες διαφημίσεις είναι και αυτή. Σε μία ελεύθερη. Πριν λίγο είπε στην ακροατή που μιλούσατε για συγκεκριμένο θέμα ότι δεν προωθούμε το καζίνο. Μα πώς δεν προωθεί το καζίνο. Όχι, δεν σε όχι, δεν είπα αυτό. Λέω δεν σε υποχρεώνει να πας στο καζίνο. Προφανώς και δεν σε υποχρεώνει κανείς να πας όταν ακούς μια διαφήμιση κάτι. Είπε όμως κατά λέξη ότι δεν προωθούμε το καζίνο. Κάνουμε μια διαφήμιση, είπε, είναι μια εταιρεία το μετρό. Αν το είπα έτσι όπως το λες, δεν έχω λόγο να το αφισβητήσω. Σχώραμε. Είναι λάθος έκφραση. Σχώραμε. Δεν παίρνουμε κάποιον. Εντάξει, για να συνεννοηθούμε. Προφανώς, σε μια ελεύθερη αγορά, σαφώς, όσο και αν διαφωνώ με αυτό, παίρνεις μια διαφήμιση από εκεί πέρα. Μετά, όλο αυτό το σκηνικό, το, ξέρεις, το καζίνο δεν, Σκόπια είναι Τουρκία, έχω ακούσει σχεδόν κάθε μέρα από την εκπομπή. Λες όλα αυτά τα πράγματα. Είναι λίγο άτοπα. Με μια απλή ότι στην ελεύθερη αγορά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο, δηλαδή άλλο το συλλαλητήριο και η άποψή μας για τη Μακεδονία, που ξέρεις εδώ στην τελική, και η διαφήμιση που έχετε βάλει το μήνυμα που λέει η Μακεδονία είναι ελληνική του Μεγάλου Αλεξάνδρου και δεν χωράει αμφισβήτηση, το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να λέει και ο Σκοπιανός. Και τους δύο μας συμφέρει αυτό. Αυτό δηλαδή που λέει το Μετρόπολης ότι η Μακεδονία είναι μία, είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και δεν σηκώνει αμφισβήτηση, δεν λέει ότι είναι ελληνική η Μακεδονία, το λέει και ο Σκοπιανός. Είναι μία και δεν χωράει αμφισβήτηση. Η γη της Μακεδονίας είναι δική τους λένε. Κατάλαβες, λίγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οπότε. Και όσο και αν δεν είναι ωραίο, οι λέξεις πολλές φορές βγάζουν το νόημα το ουσιαστικό. Ναι, οπότε. Οπότε, καλό είναι να μην το πολύ αναλύουμε το θέμα τη διαφήμιση. Μα όταν παίρνουν 15 άτομα την ημέρα, γιατί δεν παίρνει εσύ, έχει την καλύτερη των προθέσεων. Δεν είναι όλοι έτσι. Καταλαβες. Ναι, μα προφανώς ρε φίλε, και εγώ μπριζώθηκα με τον τρόπο που εσύ αντιδράς. Αλλιώς δεν τα σε έπαιρνα. Ναι, σου επαναλαμβάνω και πάλι. Σου επαναλαμβάνω και πάλι ότι πολλοί το κάνουν ηθελημένα. Πάνε στην επόμενη γραμμή κόκκινη. Για να αμαυρώσουν την όλη προσπάθεια. Πάνε στην επόμενη γραμμή. Φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Πάνε στην επόμενη γραμμή, θα τη νούμερα. Γεια σου, φιλιά, γεια χαρά. Άστο ρε, μην την πιάνει την κουβέντα, ρε. Πάνε στον επόμενο. Σε κότο, δεν έχει θάρρο να μιλήσει. Όχι, όταν δεν μπορώ να απαντήσω, να υπερασπιστώ, δεν γουστάρω να μιλάω. Δεν θέλω να κάνω. Πάμε παρακάτω. Ρε, πάνε στην επόμενη γραμμή. Μην κάνει κουβέντα. Το χαλά χειρότερα. Πάμε στον κόσμο. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Μη σαλιάρι. Λέγε, φίλε. Δύο πραγματάκια. Όσον αφορά με τη Ρεάλ, εγώ διαβάζω τη Μάρκα την εφημερίδα. Δεν ξέρω, Ράπα, αν το διάβασες.
Αυτό που είπε το παλικάρι ο προηγούμενος για τον Πού να τη βρω τη μάρκα εγώ. Τέλος πάντων, και από το ίντερνετ πάω το. Anyway. Αυτό που λέει το παλικάρι, το έγραφε η μάρκα χθες και έγραφε μάλιστα ότι θέλει να διώξει Ρονάλντο, τον Μπενζεμά και τον κάποιον άλλο, τον Μόντριτς νομίζω, και στις θέσεις να πάρει. Πρόσεχε τώρα, ακούσα ονόματα. Μιλάς για τον Ζιντάν. Μιλάω για τη Ρεάλ. Για τη Ρεάλ, για να ξεκαθαρίσω. Η Ρεάλ είπε ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να πάρει προπονητή τον Λοβ, τον Γερμαναρά, με το μαλλί το περίεργο, ξέρεις. Και στη θέση του Κριστιάνου, του Μπενζεμά και δεν θυμάμαι τώρα του Μόριτς, να πάει στη θέση του Λεμπαντόσκι, Αζάρ και κάθεσαι Νεϊμάρ. Και να κάνει μια καινούρια, γιατί τέλος εποχής η Ρεάλ αυτή τη στιγμή. Καλό μου ακούγεται. Ακούγεται καλό, γιατί σου λέω το γράφει μάρκα. Τώρα, όσον αφορά τη φάση με τους Σκοπιανούς και όλες αυτές τις αειδίες τους εκεί πάνω, αυτούς εκεί πέρα, ένα πράγμα θα σου πω. Τους βάζουμε μέσα στην Ελλάδα, κανονικά γίνεται μια ένωση, τους κοπανάς ένα 24% ΦΠΑ, τους κοπανάς έμφυα, τους κοπανάς και ένα 45% τα έσοδα και την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Επόμενος κύριος, μ' αρέσουν οι προτάσεις, μ' αρέσουν οι ιδέες, μ' αρέσει η επεξήγηση. Καλημέρα. Έλα, Κώστα. Καλώς τον κύριο Βουλώνη. Τι κάνεις αγκόρι μου και σε και το συνεργάτη σου εδώ να είναι το Γρηγόρης μας. Γιατί ναι. Είναι τώρα ασχολείται με το μακεδονικό και δεν θέλω να ναι, τον ασχολείται ενώπλω. Με το μακεδονικό αλλά εκεί στην Καμάρα τον βλέπω να πηγαίνει. Κοίταξε να σου πω κάτι κάποιος που κάνει πώς το λένε Πετρίδης τι είναι αυτός. Πετρίδης. Ναι πρόκειται στην εφημερίδα. Ο δημοσιογράφος. Ναι, τι δημοσιογράφο, με τι ίδια ασχολείται. Δεν ασχολείται με το μπάσκετ. Με το μπάσκετ. Γιατί τον άκουσα προχτές. Τι είπε. Ότι στην ναι. Παρίς Σεν Ζερμέν, ναι. Με τους παίκτες που έχει, ο Γερμανός δεν χρησιμοποιείται καθόλου. Ναι. Είναι δυνατόν, δεν βλέπει τηλεόραση ο άνθρωπος. Πες μου εσύ τι. Ε. Πες μου, εξήγησε το. Λέει ότι ναι. Ο Γερμανός, ο Ντράξελ, πώς το λένε. Παρίς Σεν Ζερμέν δεν παίζει ένας Γερμανός, ρε. Ναι. Λέει ότι δεν χρησιμοποιείται. Ναι. Δεν βλέπει τηλεόραση αυτός ότι είναι βασικός αυτός ο παίκτης. Θα τον επιπλήξουν. Όχι, ναι. Όχι να τον πεις. Αυτό δείχνει και άγνοια. Και να σου πω και κάτι άλλο. Σήμερα... Κόντεψα να τρελαθώ στο εξής. Γιατί? Ότι κάποιος συνάδελφος, σας μην πω το όνομα, σε άλλο ράδιο. Ναι, τι είπε. Είπε ότι ο Μακαρίτης, πώς το λέγανε, ο Τσιτσάνης ήταν Αριανός. Ναι. Το είσαι ακούσει αυτό. Θα τρελαθώ ρε την ιστορία του αρέσπου παππού. Πού την έμαθε αυτός. Ότι ήταν Αριανός. Γιατί λέει τον κάλεσαν σε μια εκπομπή στα 85 του ναι. Να πάει και είπε ότι δεν μπορώ σήμερα γιατί θέλω να δω τον Άρη στο μπάσκετ. Ναι. Θα τρελαθούμε ρε. Αυτό πρώτη φορά αυτό το ακούω ρε, ότι ήταν Αριανός. Ναι. Δεν το ξέρα. Να είστε καλά κύριε Βουλώνη. Ναι. Η ιστορία υπάρχουν το 35. Το 35 ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη φαντάρος αυτός. Ναι. Και δεν θα το ξέραν αυτοί οι παλιοί που ήταν εκεί, δεν θα πήγαινα στο ποδόσφαιρο. Μήπως ήταν εκεί πέρα να ιδρύσει κανένα σύνδεσμο και αυτός και τον φάγανε οι άλλοι, δεν ξέρω. Άρα Κώστα, δεν τρελαθώ ρε με αυτά που ακούω ρε. Υπάρχει αυτό γιατί η κόρη του, Τσιτσάνη το έχει πει ότι ο μπαμπάς μου ήταν Αριανός. Και μάλιστα ο Χσαουρίδης είχε τιμήσει τον Τσιτσάνη και φώναξε την κόρη του Τσιτσάνη σε μια γιορτή του Άρη. Το έχει πει η κόρη του Τσιτσάνη ότι ο Τσιτσάνης είναι το Αριανός. Ναι. Ναι. Και τον τίμησε ο Γιάννης ο Σαουρίδης, τον ναι. Τίμησε την κόρη του Τσιτσάνη, την τίμησε στη γιορτή του Άρεος, στα 100 χρόνια του Άρεος. Είχε έρθει η κόρη του Τσιτσάνη, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αλλά μίλησε για τον μπάσκετ, ρε, το 35 που ήταν ο Τσιτσάνης στη Θεσσαλονίκη, ήταν το ποδόσφαιρο στα... Ο Άρης ήταν πρώτη ομάδα τότε. Τέλος πάντων. Το ότι όσοι πήγαν στο βλέπανε μπάσκετ στον Άρη ήταν όλοι αργανοί. Και όταν βλέπανε. Να είστε καλά, κύριε Βουλώνη, να είστε καλά. Επόμενος κύριος, μάλιστα, ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Ο Τσιτσάνης ή το Σουπεράς. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Ναι. Έλα, άντε, ναι. Γεια σας. Λοιπόν. Ρε, κόκκινε. Ναι.
Προχτές τη Δευτέρα έχεις βγάλει μια ανακοίνωση από την Ανταρσία που έλεγε για συνύπαρξη λαγών και τέτοια, έτσι. Τη Δευτέρα δεν ήτανε? Όχι. Πότε, Τρίτη? Χτες ήτανε. Ναι, τέλος πάντων. Αυτοί δεν θα κάνουν την διαδήλωση στην Καμάρα? Οπότε. Λοιπόν, εγώ μ' άρεσε αυτό το να συνυπάρχουμε. Λοιπόν, δηλαδή, και λέω τώρα. Ε? Δηλαδή. Όχι, οι λαοί. Αυτό που λέει η Ανταρσία μαζί. Πάτε εκεί. Μαζί τους είμαι εγώ. Πάτε εκεί. Λοιπόν, περίμενε, μη βιάζεσαι. Κάτσε. Λοιπόν, να φέρουν μερικούς ομοειδάτες από τα Σκόπια, αυτή η Ανταρσία στην Καμάρα. Ναι. Λοιπόν, και την άλλη εβδομάδα που θα έχουν και αυτή διαδήλωση οι εθνικιστές τους, να πάνε και αυτοί εκεί, στα Σκόπια. Και εμείς, Ραπτόπουλε, ναι, να έχουμε από μια κάμερα, γιατί εμείς το ξύλο δεν το αντέχουμε και τα κατάγματα. Ναι. Γιατί, λοιπόν, και να βγάζουμε με την κάμερα. Κοίταξε τώρα, δεν ξέρω Ανταρσία, Μανταρσία, αυτοί που θα κάνουν συλλαλητήριο ναι, 12 η ώρα, θεωρούνται κρατικοί. Και όχι αντιεξουσιαστές. Θα τους για το Ανταρσία λέω εγώ, δεν λέω. Δεν ξέρω, θα τους χαρακτηρίζει ο λαός. Όχι, εγώ είπα για την Ανταρσία που, ναι, έβγαλε, ναι, που διάβασε τις προάλλες ο Κόκκινος. Ναι. Το ρομαντικό αυτό, συνύπραξη λαών με αυτούς. Ωραία. Λέω, ωραία. Θα την κάνουν αύριο την Κυριακή να πάνε μετά στα Σκόπια. Ναι. Εγώ μαζί τους θα είμαι. Ναι. Εγώ και εσύ. Ναι. Μαζί με τις κάμερες. Γιατί εμείς δεν αντέχουμε τα κατάγματα. Εγώ, ναι. Οι Σκοπιανοί έχουν κάτι σύρματα στην Ιδωμένη εκεί. Ναι. Τους ρίχνουν νύχτα από μια τρύπα. Το Κιλκίς μετά. Το νοσοκομείο, ναι, θα δουλεύει με δύο βάρδες για τον Άρθικα. Επόμενος, όχι βία στην εκπομπή του Κόκκινου. Είναι ενάντια στη βία ο Γρηγόρης. Το έχει δηλώσει, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Εγώ έχω ένα ερώτημα να θέσω όσον αφορά το συλλαλητήριο. Μάλιστα. Φυσικά και το συλλαλητήριο θα κατακλειστεί από πολλούς αυτούς που ψηφίσαν αυτή τη σημερινή κυβέρνηση, έτσι. Άλλοι δεν ξέραν, άλλοι δεν ρώταγαν, άλλοι την πατήσανε από τα λεγόμενά τους. Έτσι. Αλλά θέλω να ρωτήσω, αυτοί που πρόκειται να την ξαναψηφίσουν τη σημερινή κυβέρνηση, θα πάνε κάτω στο συλλαλητήριο? Μπορεί δηλαδή να είσαι και με τον παπά και με τον διάβολο? Ας βγουν κάποιοι. Ρε καλέ μου άνθρωπε, συγγνώμη λίγο. Τι καλέ σου άλλο. Λοιπόν, για να συνεχίσω. Δεν θέτω ωραίο ερώτημα, όχι, δεν το κατάλαβα. Όχι. Γιατί όχι? Να σου γιατί πω. Γιατί ο Τσίπρας υποστηρίζει το τέτοιο. Όχι. Γιατί είδες κανένα κόμμα να το υποστηρίζει? Ναι, η Χρυσή Αυγή. Ναι, λοιπόν. Δεν έχουμε Χρυσή. Μάθε λοιπόν ότι αυτό το συλλαλητήριο, ναι, δεν έχει ούτε κόμμα, ούτε ομάδα. Πώς δεν έχει? Έχει. Δηλαδή όταν έχει. Εσύ ο συνάνθρωπός μου καταδικάζεις το μέλλον μου και το μέλλον του παιδιού μου ψηφίζοντας αν θέλεις άθρησκους απάτριδες, θες να μου πεις ότι θα κατέβεις στο συλλαλητήριο? Να μην τους ψηφίζει. Να μην τους ψηφίσει. Να μου παρατήσεις τον πόη σου. Σε μένα. Σε μένα μιλάς. Όχι σε σένα. Μιλάω προς το... Αυτός ο οποίος κοιτάει τον κόλο του και την τσέπη του. Μη. Εντάξει. Ήταν και θα παραμείνει λάθος. Τι θες να τον κάνουμε λοβοτομή? Αμα ήταν θα κάνουμε λοβοτομή. Δηλαδή κατά τα λεγόμενά σου... Είναι διόλου απίθανο. Διόλου. Είναι και καθόλου παράξενο να καταβούνε και άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν τα εγκλήματα τα οποία μάλιστα γίνονται. Δεν το ξέρεις? Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εγώ το ερώτημά μου το έθεσα. Ναι, όχι. Υπάρχει καμία διαφωνία σε αυτό που σου λέω? Έφυγες. Δεν τους θέλουμε, γιατί πρόσεχε να δεις. Το συλλαλητήριο αυτό πρέπει να έχει δυναμική. Μεγάλη δυναμική. Τρομάζει το αντισυλλαλητήριο για επεισόδια. Καθόλου. Εγώ λέω ότι θα πέσει ταβερνόξυλο. Καλά. Αυτό πιστεύω εγώ. Καλημέρα. Άρα ένα εκατομμύριο κόσμο, 100 άτομα. Δεν ξέρω. Καλημέρα. 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 Ρε παιδιά, λίγο, γιατί αγανάκτησα. Έχω τόσες μέρες το ακούω αυτό για το συλλαλητήριο. Και θα κατεβώ εγώ Κυριακή μεσημέρι, έτσι, να διαδηλώσω για αυτό που κατέβηκε και έκατσε στο τραπέζι ο Τσίπρας με τους Σκοπιανούς, που είχε τόσες πολλές εναλλακτικές, είχε τόσα πολλά πράγματα να θέσει, τόσες στρατηγικές σκέψεις, και γυρνάει και λέει η Μακεδονία είναι ελληνική, αλλάξτε όνομα. Ναι. Ρε, βάλ του τα δυο πόδια σε πούτσι, πες του. Τι λέει, θες να λέγεις Μακεδόνας, έλα εδώ, μπορεί
να έρθουμε σε εσά να μείνουμε. Πώ είμαστε δισεκατομμύρια. Ναι, ωραία. Ναι. Μπορεί το κράτο σου να γεμίσει με τι δικέ μα θέσει εργασία. Δεν μπορεί. Μπορεί να μα καλύψει πιθανό κίνδυνο πολέμου το δικό σα στρατό. Πάλι δεν μπορεί. Δεν μπορεί, όχι. Βάλτον τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Μην τον λε το αυτονόητο η Μακεδονία ελληνική. Έτσι, τον βάζει να έρθει σε αντιπαράθεση. Το δικό του, αυτό που θέλει αυτό, αυτό είναι. Μάλιστα. Και σε προτείνει πέντε ονόματα που έχει τη Μακεδονία μα. Έχει μέσα το Μακεδονία. Ρε, φίλε, όχι. Ναι. Έχει μέσα το Μακεδονία. Όχι. Τέλο πάντων. Καλό μεσημέρι να παρακαλώ. Ναι, γεια σα. Καλό μεσημέρι. Έλα, φίλε. Ήρθε σειρά μου. Μάλιστα, κύριε μου. Ναι, είμαι Βλαδίμηρο, είμαι Σέρβο από Βελιγράδι. Καλό στο φίλο μα τον Βλαδίμηρο. Σα ακούμε λίγο. Λοιπόν. Ζω 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Για να ακούσουμε. Ακούω το εκπομπή σα εδώ για Σκοπιανούς. Ναι. Και θέλω μόνο να πω στα αδέρφια μου Έλληνες. 1990 ο Μιλόσεβιτς έλεγε στο Μητσοτάκη, ελάτε αδέρφια να έχουμε σύνορα μαζί. Ναι. Και ο Μητσοτάκης το έγραψε. Mm. Αν το κάναμε τότε εμείς από πάνω, εσείς από κάτω, να έχουμε σύνορα μαζί, δεν θα είχατε 28 χρόνια πρόβλημα αυτό. Mm-hmm. Και πάλι να συζητάμε τι είναι και τι δεν είναι. Σωστό. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. 28 χρόνια μιλάμε, ξέρετε. Και πάλι στο τραπέζι έχουμε τι είναι Μακεδονία. Ξέρετε. Ελλάδα έχει δύναμη, έχει δίκιο. Κάνει δύο βήματα και όπως είπε ένα παλικάρι, σε 12 ώρες τελειώνουμε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εμείς Σέρβοι είπαμε στο Βλαδίμηρε, Βλαδίμηρε, Βλαδίμηρε. Άκου το Σέρβο που είναι πιο εθνικιστής από σένα. Βλαδίμηρε. Πιο δυνατό. Ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν οι Αμερικανοί μέσα Σκόπια. Ε. Ναι, αλλά ξέρεις, Ελλάδα είναι Ελλάδα. Ελλάδα έχει 16.000 χιλιόμετρα παραλίες. Ελλάδα έχει τέτοια... Η μεγαλύτερη ακτογραμμή της Ευρώπης έχει, ωραία. Ναι. Έχει τα πάντα. Τι τα πεις, Αμερικάνος τα πεις στην Ελλάδα, όχι για το Σκοπιανό, όχι. Εδώ δυστυχώς... 12 ώρες νύχτα κάνει δουλειά και μετά γράφει ότι τέλειωσε. Βλαδίμηρε, σωστά τα λες, αλλά δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά. Ναι, 1990 ήταν απλά. Ναι, ναι, ναι. Δεν έλεγε Μιλόσεβιτς, ελάτε σηκωτείτε να κάνουμε ένωση Ελλάδα και Σερβία. Να είσαι καλά. Ωραίος. Ωραίος ο Βλαντιμίρ. Γεια σου αγόρι. Γεια σου αγόρι. Να είσαι τελευταίος. Γερός. Προλαβαίνουμε. Έβγαλε η Παέρης ανακοίνωση. Δεν ξέρω. Δεν έβγαλε μέχρι στιγμής. Ναι. Ο φίλος ο Ψηφίδης που πίνεται τις δεμέστιγες έβγαλε ανακοίνωση. Ή μόνο δεμέστιγες. Τελευταίος. Τελευταίος. Έλα ρε Πασόκο. Ο Βλαδίμηρος έχει δίκιο. Ωραίος ο Βλαδίμηρος. Ωραίος. Αυτό είναι αληθινό. Αλλά ο Μιλόσεβιτς δεν πήγε. Τότε δεν μπορεί. Αν ήταν ο Ανδρέας. Η υγεία του καλή, ίσως πετύχαινε αυτό το πράγμα. Τι τον είπε, πάρε το μοναστήρι εσύ και το υπόλοιπο εγώ και τα σύνορα θα είναι δικά μας. Αλλά φοβήθηκε ο Μητσοτάκης. Φοβήθηκε γιατί είχε έναν Ανδρέα που δεν ήταν υγιής να το στηρίξει. Καταλαβες. Ναι. Αυτά παιδιά. Εσύ δηλαδή λες ότι μόνο ο μεγάλος Ανδρέας θα μπορούσε να το κάνει. Κοιτάξτε, ή το θέλετε ή δεν το θέλετε, το 87 τους είπε στους Τούρκους. Έτσι και βγείτε για φωτογράφηση, σημαίνει πόλεμος. Είδε στα σούπερ μάρκετ τι κάνανε. Και είδε ότι δεν βγήκε, είπαν ότι δημιούργησε πρόβλημα το καράβι. Το καράβι. Έτσι είπαν οι Τούρκοι. Θα έρθεις στο συλλαλητήριο. Πώς. Θα έρθεις. Ποιος θα είναι υπεύθυνος τώρα, ποιος το διοργανώνει. Θα έρθει στο συλλαλητήριο. Ποιος θα μιλήσει. Θα έρθει στο συλλαλητήριο. Άμα δεν χιονίσει. Άμα. Δεν χιονίσει. Άμα δεν χιονίσει, δηλαδή θα έρθει. Ναι. Περιμένω και θα χαρώ πολύ να σε δω εκεί. Αλλά το θέμα είναι και 2 η ώρα που το κάνετε, δεν είναι ειδήσει αυτή.